Δώρε! Λοιπόν, ακούγομαι. Εδώ, Γιάννη. Εδώ, ωραία. Λοιπόν, πάμε πάλι. Κλείσε εδώ, σχάλι. Λοιπόν, κάποτε φτάνουμε και στο τέλος της απόψινης εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας για τις τελευταίες δύο ώρες. Ευχαριστούμε πολύ και τη Στίχημαν που ήταν μαζί μας. Στίχημαν.gr, η κορυφαία εφαρμογή online στοιχηματισμού, εύκολα και απλά στο κινητό σας. Ακολουθεί η Ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο με την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, τον τελευταίο μπαλαντέρ, πριν πάμε στην 25η Μαρτίου. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Πολύ καλή δουλειά, παιδιά, μπράβο. Πολύ καλή δουλειά. Πολύ καλό. Ένα φέρασμα πήρε το. Ναι, ναι, ναι. Άρπαξε το γάντι. Είσαι πολύ δυνατός, Γιάννη Ζάτση. Ωραία, ναι, ναι, ναι. Και έκανε όπως έπρεπε το εναλλακτικό άνοιγμα της εκπομπής. Και ακούει τώρα. Ξεκινάει κανένας φίλος την εκπομπή τόσο χρόνο τόσο ραδιόφωνο. Πρωτοπορούμε. Πρωτοπορούμε, να ξέρετε. Ποτέ. Ποτέ. Αυτά μόνο εδώ. Ακριβώς. Δεν θα τα ακούσετε αλλού. Κανένας δεν ξεκινάει με αποφώνηση στην εκπομπή. Και θα ακούει κανένας αγόρας και θα λέει και θα κοιτάει το ρολόι. Τι ωραία είναι. Ξέχασα να πάω. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε κανονικά. Νίκο μου. Νίκο μου. Υπέροχη μέρα. Σήμερα άλλη μία. Τελευταία 24 ώρα. Σε τρομερή κατάσταση όλοι. Ναι. Με μία εκπληκτική μπόρα η οποία ξεκίνησε στα ξαφνικά. Φίλε, το πρωί είχε χαρά Θεού. Το μεσημέρι τα ίδια. Σε κάποια φάση λίγο που γύρισε το βλέμμα προς τα έξω είδα ότι έχει συννεφιάσει. Αλλά νορμάλ συννεφιά τώρα. Όχι να περιμένεις το κακό να γίνει. Και ξαφνικά δώσ' του. Και ξαφνικά. Έχουμε γίνει. Έχουμε γίνει φίλε τέτοιο. Έχουμε κλίμα τροπικό, όπως είχε πει η τεράστια. Εννοείται. Αναβύσει σε ένα δίσκο της κάπου το 1990. Τροπικάνα. Ναι. Ωραία μαγαζί. Αν ξαφνικά ρίχνει 15 λεπτά μια βροχή, χαμός, μπόρα και μετά εντάξει, όλα καλά. Εγώ έρχομαι με ήλιο. Δεν είχε ούτε σύννεφο ούτε τίποτα. Ή αν είχε, δεν τα πρόσεξα. Οκ, είναι. Ψιλοσυννεφιά. Αλλά πολύ χαλαρή. Μπαίνω στο ραδιόφωνο, μπαίνω στο στούντιο. Δεν βγαίνω από το στούντιο για να δω λίγο τι γίνεται. Οκ. Okay. Και σε κάποια φάση είμαστε με το Χρήστο να δούμε. Έχει και το Older Z. Έχω και το Older Z. Οπότε έχει αφοσιωθεί στο δημοσιογραφικό. Έχουμε αφοσιωθεί στο ρεπορταζιακό κομμάτι τη εκπομπή. Σε έχει συνεπάρει κουβέντα. Ναι, αλήθεια είναι. Και σε κάποια φάση εκεί πέρα, μετά τι 6.30, ακούμε το Χρήστο να. Ήταν ο ήχο που κάνει το popcorn όταν σκάει. Και λέμε, τι γίνεται τώρα, α πούμε. Και λέμε. Το popcorn όταν σκάει, ναι. Ναι, εγώ κάνω στο σπίτι γι' αυτό. Και λέμε, το Χρήστο έχει χαλάσει ο εξαιρισμό. Να φωνάξουμε, λέει ο Χρήστος, λέει το γιος, λέει, να φωνάξουμε λέει αυτόν, λέει, που έχουμε εδώ πέρα, να έρθει να το φτιάξει. Άντε, ωραία. Λοιπόν, κλείνουμε τον εξαερισμό, ακούγεται πάλι. Και κοιτιόμαστε με τον Χρήστο την ώρα που είμαστε στην εκπομπή, τι γίνεται, ρε, τι αυτό το πράγμα. Και έχει ο Ματζιούκης σαν βραγμένη γάτα. Και παράλληλα ακούμε και τις βροντές, γκράου, μπάου, ζαμπάου, να πούμε. Και λέμε, έξω ρίχνει καρέκλα, οκ, okay, μια χαρά. Ναι. Είχε φασαρία για περίπου. Καμιά ώρα. Ήταν πολύ. Καμιά ώρα. Όχι, μωρέ. Άντε, 40 λεπτό. Και πιο λίγο. Φυσούσε. Ήταν. Απλά εκεί έγινε ένας χαμός για κανένα 20 λεπτό, μισάωρο και μετά λίγο έτσι πάλι βροχή. Είναι αυτό που όταν ξεκινάει, ξέρεις ότι θα τελειώσει. Δεν θα κρατήσει πολύ. Πολύ. Αυτό ήταν πολύ βλακία που είπα. Okay, λίγο... ναι. Αυτό ακούστηκε λίγο σαν τον Τάνος. Λίγο Τάνος, ναι, ναι, ναι. Ξέρεις ότι θα τελειώσει γρήγορα. Ότι είναι ρε παιδί μου. Του... Ότι αρχίζει ωραίο, τελειώνει με πόνο. Οι πικραμένες καρδιές το ξέρουν μόνο. Επίσης ότι ξεκινάει, τελειώνει. Αλήθεια. Ναι, είναι ρε παιδί μου για να το θέσω καλύτερα και λιγότερο έτσι, βλακωδός. ότι είναι η βροχή που ξέρεις ότι θα κρατήσει 10 λεπτά. Η μπόρα δηλαδή. Ναι, 10, 15, 20 λεπτά top. Παραπάνω δεν θα πάει. Οι φίλοι μου οι Αμερικάνοι, Νίκο, λένε ότι όποιος αντέξει τη βροχή βλέπει ουράνιο τόξο. Για την ακρίβεια το λένε, δεν θα δεις ουράνιο τόξο αν δεν αντέξει τη βροχή. Καλό. Αυτό, ναι, έτσι είναι, βγάζει περισσότερο νόημα. Ναι. Make sense. Ναι. Yes. Δεν ξέρω ακριβώς η αγγλική φράση ποια είναι, αλλά... Oh my God. Και ξέρεις που την έχω δει, φίλε, δεν τρέπουμε να το πω. Grey's Anatomy. Σε αυτά που δείχνει τώρα ή... Σε μία από τις διάφορες ή... καταστάσεις που περνούσε η Meredith Grey στην κάπου 7-8η σεζόν. Τραγικό τώρα δηλαδή, έχει φτάσει σε καμιά 20 σεζόν. Ναι. Παίζεται ακόμα. Παίζεται ακόμα, ναι. Oh. Νομίζω ότι 14-15 σεζόν έχω δει 6-7. Και δεν τρέπω να το πω, φίλε, ότι το Prison Break και το Lost με μίησαν στις αμερικάνικες σειρές και έκτοτε. Δες τι κάλτσα φοράει και σκεβίτσου. Τη είδα, ρε, φίλε. Oh. International. Παγκόσμια μέρα χαμόγελο σήμερα. Χαμογελάμε. Χαμογελάτε, είναι μεταδοτικό. Και σήμερα. Τι έλεγα. Και μετά από αυτό έβλεπα Grey's Anatomy, φίλε. Δεν τρέπομαι να το πω. Το οποίο σου λέω και το έχει πει η Meredith Grey σε κάποια φάση, έχοντας περάσει πάρα πολλά αυτό το κορίτσι. Η αλήθεια είναι.
Είπε αυτή την ατάκα. Ότι όποιος αντέχει τη βροχή, βλέπει ουράνιο τόξο. Και με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε το κουμπί. Ήταν η καλύτερη δυνατή αποφώνηση, Νίκο Μοσχοβίτη. Ευχαριστούμε τη στίχη μας που ήταν μαζί μας για ακόμα ένα βράδυ. Θέλεις να επιμεληθώ να το κάνουμε μουσική εκπομπή μέχρι τις 12. Ναι. Αλλά θα παίξουμε μουσική με βάση το mood μας. Τι πώς θα βάλεις, Νίκο, τώρα πάλι, αυτά τα progressive βάλουμε, τώρα. Όχι, δεν έχουμε τέτοιο mood τώρα. Τώρα έχουμε mood για τίποτα archive, για τίποτα editors, για τίποτα τέτοια. Τι αλλά τα σκληρά του. Και ελληνικά. Ποια ελληνικά, ρε φίλε, δεν υπάρχουν. Και ελληνικά, έντεχνα. Όχι. Έντεχνα. Να, ρίξω, να πέσουμε σε φάση κατάθλιψης. Λίγο μουσική, ρε φίλε, να ακούσει ο κόσμος. Κανονική. Κοίτα. Θα σου πω, αλλά σε βοηθήσω σε αυτό. Θα πέσουμε σε φάση κατάθλιψης. Χθες πεθάναμε στο γέλιο. Με Άννα Αρκάντιεβνα στο τέλος εκπομπής. Οκ, okay, ναι. Λοιπόν, Άννα Αρκάντιεβνα. Γιατί δεν μιλάτε ειλικρινά, Άννα Αρκάντιεβνα. Έχω κάνει κάτι που σας πείραξε. Πώ τα λες έτσι. Βέλε λίγο αίσθημα. Είναι τραγικού πρόσωπου. Όχι έτσι, ρε Τζόνι. Πιο αμερικάνικα. Σαν τον Ντενίρο. Σαν τον Ντενίρο. Που ήμουν στα χέρια μου. Πιο αμερικάνικο παίξιμο. Πιο μοντέρνο. Αμάρετακι. Λοιπόν. Αθλητικά τι γίνεται, φίλε. Τι ένα ασχολείται άνθρωπο, πιστεύω. Ο Τόρ Τερζή τι είπε σήμερα. Τα εξήγησε ωραία. Άμα ήμασταν. Έτσι. Δεν ήμασταν αυτή τη γενιά και ήμασταν προηγούμενη. Και πιο προηγούμενη. Ναι. Θα είχε ήδη ετοιμάσει. Πόση ώρα μίλησε ο Τόλου Τερζή. 36 λεπτά. 36 λεπτά ηχητικό. Ωραία. Είχε πολλά να πει. Θα ήμασταν έξω αυτή την ώρα. Πάμε να ακούσουμε τίποτα ο Τόλου Τερζή. Ακριβώ. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και όλα αυτά. Έτσι. Ωραία. Οι προηγούμενοι από εμά. Όχι. Μην πα πάρα πολύ παλιά. Οι προηγούμενοι από εμά τα κάνανε. Αυτό λέω. Ναι, ναι. Αγώνομαι σε πιο παλιά έλεγε γι' αυτό. Ναι. Μην με τσιτώνει, σε παρακαλώ. Δεν είμαι σε θέση. Ναι. Ειλικρινά. Ναι. Είναι αυτές οι παλιές γενιές. Πράγματα που δεν θέλω. Εγώ εδώ καιρό θέλω από πράγματα που δεν θέλω. Ναι, αλλά... Λοιπόν, δεν είναι η ώρα. Ναι. Οπότε λοιπόν θα έπρεπε να έχουμε ετοιμάσει, φίλε, ναι. Το ηχητικό. Ναι. Έτσι, αυτό είναι το σωστό. Ναι. Σύμφωνα με όσα έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Έτσι. Ωραία. Έτσι. Και φίλε, να μπει ο Τόλος ο Τερζής 11 παρά 20. 36 λεπτά, ρε και μπάρκες. 36 λεπτά, φίλε, να ξαναμπεί σε 11 και 4. Κλείσαμε, γεια σας. Έτσι. Ωραία, δεν θα ήταν. Αυτό είναι, ρε φίλε. Εμείς όμως, Νίκο. Αλλά εμείς καθόμαστε και εκθέτουμε τον εαυτό μας στο μικρόφωνο, έτσι. Ακριβώς. Να τα σκέτα. Ακριβώς. Ωραία κουβέντα πάντως κάναμε τα πρόγραμμα. Να μπείτε να την ακούσετε στο λαμπαουτάρι στην ενδείξη του Λουτέξη. Να κλικ. Έτσι, μπράβο. Γιατί μιλήσαμε για ποδόσφαιρο και μιλήσαμε και με έναν άνθρωπο ο οποίος ζει τον Άρη από την πρώτη μέρα, το περασμένο καλοκαίρι που ξεκίνησε ο σχεδιασμός, όχι πρώτη μέρα, ο σχεδιασμός, μέχρι και τώρα. Έχει ζήσει Πάκο, έχει ζήσει Σάβα και έχει να πει και είπε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Ένας εκ των άμεσων συνεργατών του κύριου Παντελίδη. Εσύ, πιο παλιά, πριν καμιά 5-6 χρόνια αυτά, είχε τόσο συχνά διακοπές για εθνικές ομάδες. Τώρα και αυτό το καλεντάρι πάνω κάτω έτσι είχε ήταν. Το Nations League. Καλά ρε φίλε, και πριν δεν είχε το Nations League. Η τρίτη διακοπή είναι τώρα. Όχι, είχε κανονικά, ναι, αυτές είναι. Αυτές ήταν, ναι. Αρχές Σεπτέμβρη, πολλές, Νοέμβρη, Μάρτη. Αυτές είναι. Ναι, σωστά. Και μετά παίζουν μια τέλη τη σεζόν, κάπου Ιούνιο, καλά δεν λέω. Και όχι, μια πάλι θα ξεκινήσει. Ιούνιο δεν παίζουν. Δεν έχουν Ιούνιο. Μετά όχι, πάει Σεπτέμβρη πάλι. Είσαι σίγουρος. Ναι. Πάει Σεπτέμβρη πάλι. Οκ. Και αυτό το καλοκαίρι κιόλας είναι και. Αυτό το καλοκαίρι. Χωρίς διοργάνωση μεγάλη. Τεράστια απώλεια. Δεν είναι όπως. Περισπού και το τέτοιο. Το Μούντιαλ. Ναι. Στη Γαλλία. Ναι. Απλά νόμιζα ότι ήταν λιγότερες οι διακοπές για τις εθνικές ομάδες. Δεν έχει ένα κοφεντερέισο. Δεν είπα κανένα τέτοιο. Κοφεντερέισον. Τώρα αυτό το καλοκαίρι μπορεί και να έχει, δεν έχει άδικο. Νομίζω όχι. Μετά από γύρω είναι το γίνοντα κοφεντερέισον. Ναι. Νομίζω ναι. Okay. Παναθηναϊκός κερδίζει την Μπασκόνια, την κέρδισε καμιά 20 πόντους και τώρα η Μπασκόνια το έχει ψιλογυρίσει το μάτι στους 6. Πολλές απουσίες η Μπασκόνια. Γεμάτο είναι το ΑΚΑ από ό,τι βλέπω. Για το Θανάση. Pays tribute to Θανάση Γιαννακόπουλος. Ναι. Άμα θες να παίξεις, να ασχοληθείς με το κολεγιακό, ο Ρικ Πιτίνο σήμερα έχει δώσει τις προβλέψεις του. Όπα. Για Final Four και για το τελικό. Οι οποίες είναι. Μπορείς να κάνεις follow. Οι οποίες είναι. Δεν θυμάμαι. Απλά τις πήρε το μάτι μου κάπου σήμερα. Στο Twitter το έβαλε. Εννοείται. Ακολουθείς Ρικ Πιτίνο δηλαδή. 100%. 100% ακολουθώ γιατί ενημερώνει και τους Αμερικάνους φίλους το όπως λέει. Ρικ Πιτίνο. Γιατί για όλα όσα ζεις... Ρικ Πιτίνο Press. Αχα. Όχι, Ρικ Πιτίνο. The Real Pitino, έτσι είναι το... Ρικ Πιτίνο, το βρήκα. Ναι. Real Pitino, αλλά λέει πάνω The Pitino Press μου βγάζει. Okay. All right, the moment you will be waiting. Final four picks are Duke. UVA Men's Hoops. Ποιο είναι αυτό. Δεν θυμάμαι. Το Michigan και το Kentucky. Το
Κεντάκι το αγαπάει. And then I have UVA beating Duke in the final game. UVA, ποιο είναι το UVA, Ρενικό? Κάτσα. Οι ακτίνες UVA που είναι... Όμως τώρα. Virginia. Α, μάλιστα. Okay. Άρα δηλαδή δίνει νικήτρια, δίνει νικητή Virginia. Ρίχτα. Ρίχτα. Το σπίτι μου. Και μετά. Ρίχτα όλα. Άμα. Τι άμα. Άμα το χάσω. Εντάξει, ρε φίλε. Ένα σπίτι. Στίχημα είναι. Τι, ένα σπίτι έβαλες, ένα σπίτι έχασες. Βάρε, πες στίχημα.gr, δες τι επιλογές έχει το Match Madness που σίγουρα έχει πάρα πολλές. Γιατί τώρα ξεκινάει αυτή η διαδικασία που τρελαίνεται στην Αμερική. Επίσης, να ξέρεις ότι κάποιος που ξενυχτάει να δει NBA έχει αρκετές πιθανότητες, ειδικά σε κανονική περίοδο, να ξενυχτήσει και το Match να είναι φύρα. Ωραία. Αλήθεια. Επίσης, όπως έχει γίνει το NBA πλέον, είναι πολύ περισσότερες πιθανότητες γιατί οι ομάδες δεν ασχολούνται πολύ με την άμυνα. Μπορεί ξέρεις, ο ένας να χάσει λίγο στα αρχή και με την καταδιάγωση πόρτα να παρατήσει. Τέλος πάντων, αν κάτσει να δεις κολεγιακό, ωραία, που η επίθεση Νίκο Παπαδόπουλο κρατάει 35 δευτερόλεπτα και πηγαίνει ακόμα με το 20 λεπτό, ρημασκώνει πάνω το γύρο στο παιχνίδι. Εμένα και μεσένα έχει πολλές απουσίες. 58-55. Για να σου δείξω πόσο χρησιμοποιώ το Twitter. Mm-hmm. Μπαίνω ρε παιδί μου, αλλά τώρα έχω μπει μετά από χρόνια στα μηνύματα. Να. Βρήκα να διάβασα το 16, 9 Ιουνίου του 16, από μια Δέσποινα Τσάκωνα. Ναι. Ένα ερωτηματολόγιο μόνο για δημοσιογράφους με θέμα τη μελέτη επίδραση των δημοσίων σχέσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Mm. Η έρευνα διεξάγεται σε πλαίσια τη πτυχιακή μου εργασία. Αποδείξει πολλές απαντήσεις. Ευχαριστώ για τον χρόνο. Δεν mm. απάντησε στην κοπέλα, φίλε. Ποτέ. Έχει κάνει πτυχιακή, έχει κάνει διδακτορικό, έχει φύγει στο. Έχει παντρευτεί, έχει κάνει παιδιά. Ναι, ωραία, και εσύ δεν το έχει διαβάσει καν. Ναι. Ωραία, όχι να τι απαντήσει. Να τι απαντήσω τώρα. Όπω Παναθηναϊκός, την πλάκα ούτε έχει πάθει, ρε παιδιά. Σα ευχαριστώ πολύ, θα απαντήσω τώρα. Ο Παναθηναϊκός έσφιξε πολύ. Παρότι φαίνεται ότι θα έχει εύκολο απόγευμα Νίκο Παπαδόπουλε. Στο πόσο θέλει να λήξει. Αρχές τέταρτης περίοδου είναι και κάρφωμα και την Πασκόνια 58-50. Η αύρα που Θανάση θα καθαρίσει το παιχνίδι. Θα το πάρει οπωσδήποτε αυτό το μάτς. Θανάσης ώρα. Γιατί αν το χάσει σήμερα αυτό το μάτς είναι σαν να μην κέρδισε στη Μόσχα την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν νομίζω το πάρει. Καλά, τώρα έτσι όπως πήγε το μάτς έγινε ντέρμπι. Okay. Για να θες να πάρεις μικρόφωνο ρε φίλε και να κάνεις μέχρι τις 12. Γιατί να σου πω την αλήθεια νιστάζω κιόλας και. Έχω... Δεν είναι ραδιοφωνικό αυτό που κάνεις. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Η εκπομπή αυτή δεν ξεπερνάει. Αποφύγει τα ραδιοφωνικά τριμμένα γραμμικό μας κομμάτι. Το έχουμε αποδείξει. Σωστά. Δεν είμαστε μια. Άρα, φίλε, σου λέω να το μια, μια ακόμα εκπομπή στο σωρό τώρα. Ναι. Δεν είναι δηλαδή. Άρα, και να το όλοι φίλε να παίξει, ξέρει τι ωραία. Το πάω 24, Αλέξη Κούγια μετά. Να βάλουμε και ένα Αλέξη Κούγια. Αυτό δεν χάνεται. Τι έγινε ρε, το πρωί. Τι έγινε, φίλε. Μια πολιτισμένη κουβέντα. Πριν βγει ο γνωστός ποινικολόγος. Τίποτα, κουβέντα γινότανε. Κουβέντα γινότανε. Κάτι τον. Την άκουσε και βγήκε να απαντήσει. Και πολύ καλά έκανε. Με αφορμή θέμα του Λέου Ζήνου. Ναι. Πάλι καλά, δεν το πιάσαμε εμείς στο όμως. Το βράδυ, και ήμασταν έτοιμοι. Ναι. Πω. Να τώρα κι εμείς να βγει εδώ. Άγιο είχαμε. Χτυπάει τώρα το τηλέφωνο. Εγώ θα ήθελα πολύ να μιλήσω μια φορά μαζί του. Εξαιρετικό. Θα ήθελα πολύ μια φορά να το κάνω. Γιατί είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει φάει τη ζωή με το κουτάλι και δεν το λέω για πλάκα. Ναι, σε αυτό δεν έχει άνθρωπο. Έχει ζήσει πράγματα τα οποία εμείς θα φτάσουμε στην ηλικία του και μπορεί να μην έχουμε ζήσει ούτε τα μισά. Τι ούτε τα μισά, ούτε το 20% θα έχουμε ζήσει. Με τέτοιους ανθρώπους εγώ θέλω να μιλάω γιατί παίρνω πράγματα. Άσχετα τη γνώμη που μπορεί να έχω. Σαν σπόγκος, Νίκο. Αυτό, ναι, SpongeBob. Κατάλαβες. Άσχετα με τη γνώμη που μπορεί να έχω για κάποιον. Εγώ γενικότερα. Αν θα συμφωνώ ή διαφωνώ. Ναι, οκ, okay, αυτό άλλο είναι. Άλλο καπέλο. Εγώ προσπαθώ πάντα και με λένε, ας πούμε, μερικοί γνωστοί μου ξενέρωτοι σε αυτό το κομμάτι. Mm. Μ' αρέσει να κάνω πολύ παρέα με μεγαλύτερους από μένα. Τι είναι με αυτό, Νίκο? Ηλικιακά. Οκ. Okay. Εντάξει. Λοιπόν. Και ξενέρωτο, γιατί σε λένε δική σου, φίλε, ότι τι δηλαδή. Γιατί θέλω. Τώρα κάθεσαι και με του 50 δηλαδή. Με του συμπέθερου δηλαδή. Με του συμπέθερου, ναι, οκ. Με του συμπέθερου. Εσύ όμως κάθεσαι μαζί του γιατί ρουφά εμπειρία. Μ' αρέσει, ρε φίλε, πάντα δηλαδή όταν βρίσκω τέτοιου ανθρώπου, μ' αρέσει να μιλάω μαζί του. Γουστάρω. Μου δίνουν πράγματα πάντα. Έχουν αυτοί οι άνθρωποι έχουν να μας πούνε εμάς τους νέους πάντα κάτι παραπάνω. Περίμενε τώρα. Με λες για τους 50 πλάσι, πας πιο κάτω. Τι είδες πιο κάτω. Για αυτούς πήρε εκεί 40 ας πούμε. Εκείνοι, αν δεν δουλεύεις μαζί τους, μπορούν να σου δώσουν κάτι παραπάνω. Αν δουλεύεις μαζί τους, ώρες θες να τους σκοτώσεις. Βγαίνει από τίποτα το τσιγάρο και το thug life. Ναι, κατάλαβες. Αυτό. Εκείνη άλλο να έχει. Για του 50 πλάσ, okay, okay. 50 πλάσ. Έχουν να σου δώσουν πράγματα, ρε φίλε. Γιατί ναι. Έχουν ζήσει. Δηλαδή είναι πιο έμπειροι. Έχουν περισσότερο χρόνο στην πλάτη του. Δεν έχει κάποια επαγγελματική σχέση μαζί του. Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Είναι η πρώτη βασική παράμετρο που υπάρχει, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν είναι. Εντάξει. Αυτό ακριβώς το πράγμα.
Εγώ δώσα. Δηλαδή, για να πάμε σε ένα κοντινό παράδειγμα, μην πάμε σε άλλα, ρε παιδί μου, και παρεξηγηθούν κάποιοι. Εντάξει. Εμένα ο πατέρας μου είναι δημοσιογράφος. Χρόνια, ρε παιδί μου τώρα. Έτυχε σε μια φάση. Είναι φωτισμός στη δημοσιογραφία, λοιπόν. Βλέπετε τον Νίκος και ο πατέρας του κι αυτός. Κατάλαβε. Το DNA, ρε παιδί. Και ο Νίκος, επειδή είχε τον πατέρα δίπλα, είναι δημοσιογράφος. Το DNA. Εγώ τον έβλεπα από μικρός, μεγάλος σε εφημερίδες, ραδιόφωνα, κουλού που ήθελα και ο δημοσιογράφος. Okay. Λοιπόν, η αλήθεια όμως είναι. Και... πέντε ανοιχτά είναι. Μου άρεσε, ρε παιδί μου. Okay. Ήταν η τριβή και εμένα που μου έδωσε το ερέθισμα για να το κάνω. Και ήθελε ή εμένα τον αδελφό μου να μας. Έναν ήθελα. Να ήθελα να τον κάνει δημοσιογράφο. Okay. Ο αδελφός μου έγινε τραπεζικός. Μια χαρά, λάχιο τι λέγαμε. Γεια σας. Τι ο μάγκας από όλους. Τελειώσαμε, εντάξει, δεν είναι. Εμένα μου ήθελα να κάνει δημοσιογράφο. Μου είχε πει βέβαια. Να ξέρει, θα φας πολύ το σκάτ. Εντάξει, του λέω, okay. Δεν φανταζόμουν. Άλλο αυτό. Τέλος πάντων. Καταλάβες. Έτυχε να δουλέψω μια φορά μαζί του. Για πολύ λίγο. Πλακωνόμασταν όλη την ώρα. Ναι. Γιατί είναι αυτή η σύγκρουση που υπάρχει ανάμεσα στην παλιά και στη νέα γενιά. Όταν όμως δεν δουλεύαμε, ρουφά σα φουγγάρι. Ναι. Σου λέει πράγματα, τα κρατάς. Μαθαίνεις από τα λάθη του. Γιατί πάντα όταν μιλάς με ανθρώπους που είναι μεγαλύτερης ηλικίας από σένα, σου λένε και τα λάθη τους. Και εσύ μαθαίνεις και τα αποφεύγεις. Ναι. Εντάξει. Όταν δεν υπάρχει κάποια οικονομική ή επαγγελματική εξάρτηση από αυτούς τους ανθρώπους, μπορούν να σου βάλουν πολύ χρήσιμοι. Αν υπάρχει. Αν υπάρχει. Γίναμε. Λε καταστροφ. Γίναμε. Δεν θέλω, επειδή τώρα και εγώ αρχίζω να κάνω και δεν θέλω να ανοιχτώ, θα πάμε στο break. Γιατί πάμε στο διάλειμμα, μπας και στο δούμε. Ναι, γιατί... λοιπόν, ναι. Στοίχημαν.gr μαζί μας, όπως ακούσατε αποκλειστικά στο τέλος της εκπομπής που ήταν 10 και 10. Και θα κλείνουμε με καλησπέρα σας. Ναι. Εδώ είμαστε, θα πάμε μέχρι τότε. Και... αυτό, ναι. Λοιπόν, στοίχημα μαζί μας. Live επιλογή αυτή τη στιγμή στο Παναθηναϊκός Μπασκόνια 58-61. Ο Παναθηναϊκός κέρδιζε 48-25 σε κάποια φάση. Έχει καταφέρει να είναι 3 πόντους πίσω την Μπασκόνια. Τα έχει σπάσει. Την Μπασκόνια ξανά την επίθεση έχει. Αν ακούει κάποιος φίλος εκπομπής που θα έρθει ευχάριστος, πρόσχαρος για μια λίγη κουβέντα και μην έρθετε τώρα και μας κάτσετε μπάστακες γιατί έχουμε και εκπομπή και μπορεί να μου φέρει ασημένια χαρτάκια. Γιατί εγώ το ξέχασα, είναι η αλήθεια. Θα το εκτιμήσω πολύ, παιδιά, να ξέρετε. Γιατί ο Μοσκοβίτης τον λέω πάρε μα ασημένια χαρτάκια δεν πήρε ποτέ. Γι' αυτό. Ο παππούς έφυγε που ήταν κλειστός, φίλε, κάτω το σπίτι. Είχε τόσα περίπτερα που σου δεν μετά τελείωσε. Πήρα το κινητό στα χέρια και blackout. Σε νιώθω, δεν θα με το παθαίνω κι εγώ. Αυτό πάμε στο break. Το πήρε, δε φίλε, ο Παναθηναϊκός. Στο είπα. Το πήρε. Κιλπάτρικ και Τόμας τα καθάρισαν. 72-67, 14 και 2. Time out, πήρε Μπασκόνια, αλλά θα το πάρει Παναθηναϊκός το μάτσο. Κιλπάτρικ γενικότερα τα βγάζει τα λεφτά του ή. Εντάξει. Οκ. Ωραία, κατάλαβα. Εντάξει, οκ. Κοίταξε, σήμερα τα έβγαλε φίλε με το τρίποντο που έβαλε πριν. Ναι. Τη δουλειά την έκανε. Ναι, εγώ σου μιλάω για διάρκεια. Δεν θέλω ένα τρίποντο. Κοίταξε, φίλε, να σου πω λίγο κάτι για διάρκεια. Έτσι όπως είναι πλέον η Ευρωλίγα και το μπάσκετ, δεν μπορείς να έχεις στάνταρ 17 πόντους σε κάθε παιχνίδι. Ναι. Θα το χαρακτήριζες. Το θέμα είναι πόσες καλύτερες εμφανίσεις έχεις από τις κακές. Αυτό. Θα το χαρακτήριζες λίγο Grand Turismo. Δηλαδή... Όχι, δεν είναι Grand Turismo. Μάλιστα. Δεν είναι κακός παίχτης. Είναι καλός. Απλά δεν ξέρω αν είναι αυτό που έψαχνε ο Παναθηναϊκός όταν τον πήρε. Αλλά τώρα σήμερα, ας πούμε, τη δουλειά την έκανε. Σήμερα το μεροκάμα το έβγαλε. Ναι. Με το τρίπο του Πεύρου στο 67-67 και το έκανε 70-67. Το έβγαλε το μεροκάμα το τίμια. Για τον Ρικ Πιτίνο. Οπότε 72-67 ή 72-72. Δεν νομίζω πια χάσει ο Παναθηναϊκός. 14-2 μετά έχει πάρα πολύ κόσμο στο ΑΚΑ. Νομίζω είναι γεμάτο. Αφού ήταν ο Κερθανάς. Δεν έχω δει εικόνα από το πάνω διάζωμα, αλλά. Και δεν πλην γεμάτο, του μπαλκονιού, σχεδόν όλο το γύρω-γύρω είναι γεμάτο. Έχει ωραία ταινία στο Star να βάλετε να δείτε, ακούγοντας Μπαλαντέρ παράλληλα βέβαια, το Focus. Τόσο γρήγορα τελείωσε το MasterChef, φίλε. Με Will Smith και Marco Robbie. Καλή, όντως. Καλή ταινία. Ναι. Δεν είναι κάτι το εξαιρετικό, αλλά γίνεται για να περάσει τον ώρα είναι καλή. Ναι. Λοιπόν, Μπαλαντέρ είναι. Τώρα σε τι κατάσταση είναι ο Μπαλαντέρ, είναι μια άλλη κουβέντα. Νίκος Μοσκοβίτης και Νίκος Παπαδόπουλος. Το ραδιόφωνο ψυχοθεραπεία. Το ραδιόφωνο ψυχοθεραπεία. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 12 εδώ, σκαπανείς εργάτες μαζί σας. FM και ενώ τα μήνυματά στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Λοιπόν, αν και θα ήταν μια ωραία μέρα για να πάρετε εσείς το λόγο, είναι η αλήθεια. Με Γιάννη Ζάτση, ρύθμιση του ήχου φυσικά. Και αυτός μαζί μας. Με ανανεωμένο το γύρω-γύρω. Ναι, το look του είναι πολύ δυνατό. Έχεις, θα έλεγα ότι αν δεν το ήξερα θα πίστευα ότι έχεις κουρευτεί και στο ΙΚΑ ενδεχομένως. Γιατί εκεί κάνουν και τέτοια κουρέματα συνήθως. Αλλά ο Ζάτης έτσι είναι, το αφήνει να μεγαλώσει, να μεγαλώσει, να μεγαλώσει και χράκ μετά το κόβει. Το έχει κάνει και άλλες φορές. Μου άρεσε που είχε κάνει πριν κάποιους μήνες που είχε αφήσει λίγο πάνω και ήσουν λίγο σαν ένα Tom Cruise λίγο στο Top Gun.
Εκείνο σου πάει περισσότερο. Τώρα αυτό δεν ξέρω. Μόνος το έκανες? Με μηχανή? Ναι? Όχι? Κουρέα? Τι πληρώνεις κουρέα, Γιάννη? Έλα, το κάνουμε μη τζάμπα. Δεν και τίποτα. Α, πάρουμε τη μηχανή. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο παραπέρα. Εμένα έτσι με κάνανε πριν από στρατό. Για πες. Στην αυλή της θείας μου στην Κύπρο, σε Λευκοσία. Λέω το θείο μου. Διότι. Τι γελάω, ε. Γιατί? Της θείας σου. Της θείας σου. Της θείας σου. Της δικιάς σου. Όχι, όχι. Τι? Ποιο? Τι θα το διακόψεις? Θείας σου. Θείας σου. Εδώ πέρα έχει στείλει μήνυμα πριν ένας Νίκος Πάκος στο χώρι. Ξέρεις κάτι? Νίκος Πάκος στο χώρι, όχι, φίλε, τι είναι, εντάξει. Ας πούμε να βρουν τέλος στο χώρι. Ναι. Αγώ με 37, εντάξει. Ο Νίκος είναι 37, ο Νίκος είναι 30. Θέρτη τέρτη. Και λέω το θείο μου, 2-3 μέρες πριν παρουσιαστώ, φέρει τη μηχανή. Φέρνει τη μηχανή. Είναι όλοι πάνω, μαζεμένοι. Λέω το θείο, πάμε κάτω στην αυλή. Πάμε κάτω στην αυλή, κάθομαι σε μια καρέκλα. Και γκρουν και γκρουν. Εγώ δεν έχω εικόνα. Εντάξει, γιατί στην αυλή δεν έχει καθρέφτη. Δεν έχω εικόνα. Νιώθω απλά κάτι να μου παίρνει όλο το κεφάλι. Και άρχισα να ανακαλύπτει κάτι ουλές που είχα, τέλος πάντων, κτλ. Και εδώ έχει τυπήσει, και εδώ έχει τυπήσει, και εδώ έχει τυπήσει. Λέω ναι. Και πάμε πάνω μετά, περνάω την πόρτα, τρομάζουν όλοι. Πάω και εγώ να δώσω καθρέφτη, γίνεται. Το ένα βάλε, το ένα θέλω να σου πει. Βάλε, εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνει δελτίο σινεματική, μπορεί να το βάλει. Βάφει μαλλί και αυτό. Ναι, ρε. Σκυλί γι' αυτό. Αυτό έχει πατήσει και η αλουρονικά και να ξέρει. Εύκολα. Εύκολα, τον είδα και από κοντά, έχει κάνει δουλειά να ξέρει. Έχει δουλέψει. Τον είχε δει και από κοντά, ρε, ναι. Έκανε την αυτοψία. Αν δεν έχει δουλέψει όλο το. Πες το. Αν δεν έχει δουλέψει, ρε παιδί μου, όλο το πακέτο, δηλαδή ολικό τράβηγμα, έχει δουλέψει σίγουρα η αλουρονικάκι. Να ξέρεις. Πόσο χρόνο είναι 67, όπως. Ο πιτινό. Είναι κάπου τόσο πρέπει να είναι. Το 67, 66, 68, 70, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, κοιτούσα από σπόντα κάτι για τον Ομπράντοβιτς χθες με αφορμή και τον Κερσανάση κτλ. Είναι, ρε φίλε, 6 χρόνια στη Φενέρ. 6 χρόνια, ρε φίλε. Πότε περάσανε. Έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Το 12. Το 12. Κάθισε λίγο και πήγε μετά. Νομίζω εκείνη τη χρονιά κάθισε. 12-13 και 13 πήγε. Και 13 πήγε στη Φενέρ. Τι ζωή κάνει κι αυτό εκεί πέρα στην Κωνσταντινούπολη τόσα χρόνια. Δεν ξέρω αν επισκέπτεται ένα από τα μεγαλύτερα θέατρα της χώρας, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής βρίσκεται, το οποίο ήταν από τα αγαπημένα και τον έχω πετύχει κιόλας. Όταν ήταν στο Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι όχι εκεί στο θέατρο, ναι. Μέσα στο χωριό. Νομίζω ότι το επισκέπτεται. Ναι. Εύκολα, ξέρεις. Δεν χαλάει αυτά. Ναι. Που καμισάκι ωραίο, μαύρισμα. Κάνει και σολάρι, μου φαίνεται. Φαίνεται ναι. Σολάρι. Υπάρχει πολύ άλλη ιστορία. Υπάρχει πολύ ωραία ιστορία από τον Ομπράντοβιτς, από το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής αυτό. Ποια περιοχή? Από ένα μαγαζί το οποίο δεν είναι προσβάσιμο για τον πολύ κόσμο, ρε παιδί μου. Είναι στο Σάνι. Το οποίο έχει. Έχω μια φίλη που δουλεύει. White Knight. Το White Knight τώρα, παιδιά, έχει διάφορες εξηγήσεις. Δηλαδή, White Knight σε κάτι πόλη της Ελλάδος. Πες το, επαρχιακές. Θεωρούν τη νύχτα που τα μαγαζιά μένουν ανοιχτά όλα για τα εμπορικά και. Ξέρεις, ψιλοψίλουν, ψιλοδουλεύουν και όλα αυτά. Το White Night Party γινόταν και σε Ζάγκηθο, σε ένα μικρό νησάκι, όχι σε Ζάγκηθο ακριβώς, περνούσε εκεί πέρα. Είναι ρε παιδί μου ένα, ας το πούμε, πριβέ πάρτι, τέλος πάντων δεν θυμάμαι, είναι εκεί πέρα ο Μπράντοβιτς, σε αυτό το μαγαζί, το οποίο δεν χρειάζεται να το πούμε. Είναι εκεί πέρα η φύτα σύμβαση και αυτά. Σε κάποια φάση του έρχεται μια σαμπάνια, ρε παιδί μου. Από ποιον? Ποιον είναι η σαμπάνια, ξέρω εγώ, του λέει τον Τάδε, ξέρω εγώ, τον Νίκο. Και πάει ο πρόεδρος και του λέει, γιατί με πέρασες, λέει, για καμία λούκρα. Και κερνάς εμένα. Αλλά ξέρεις, του το είπε μεταξύ σοβαρού και αστήρου, και άλλος έφαγε. Σου λέει, τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Έκανε όλο ο σαν... Ζέλικο, λένε οι πληροφορίες, ότι στην off-season, δηλαδή στο έξω, στο φαΐ, στην μπίλια που έχει λίγο αγάπη και στο ποτό. Και μπίλια, ε. Ναι, ναι. Είναι κορυφαίος. Έτσι, πεθαίνει για μπουζούκια ή τέλος πάντων πιο παλιά όταν εδώ ήταν τα αγαπημένα του. Ωραία, δεν έχει τυχαία τη σχέση με τον Ρέμο. Έτσι. Και η φάση ήταν αυτή σε εκείνο το μαγαζί τέλος πάντων. Δηλαδή μια βραδιά με τον Ζέλικο. Μα δεν μπορείς, δεν πλησιάζεις. Καταρχάς και με τον Ζέλικο πόσα λεφτά έχει. Προσπάθησε να κάνεις έναν πρόχειρο υπολογισμό. Δεν λέω για το τι θα βάλεις εσύ. Δηλαδή σου λένε ρε, όχι, παιδί, ρε, δεν σου λέω γι' αυτό. Κέρδισες... Διότι αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορεί να λογαριάσει κάτι. Κέρδισες μια βραδιά με το Ζέλικο. Ναι.
Απλά ακούς καταρχάς. Ναι. Δεν διαφωνείς, λένε οι πληροφορίες. Ναι. Ωραία. Ή μάλλον διαφωνείς όσο βλέπεις ότι υπάρχει διάθεση διαλόγου. Καταλαβες. Όσο βλέπεις, άμα δεις ότι αρχίζει λίγο. Αν αρχίζει να τα πίνει μετά, θα υπάρχει διάλογο για χαρά. Δεν υπάρχει διάλογο. Ναι. Μπράτε και τέτοια. Οπότε κάθεσαι και ακούς. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ακούς και είσαι μια χαρά. Λέω εγώ. Αλλά έτσι ήταν το σκηνικό τότε σε αυτό το. Άμα έχεις λεφτά, δουλεύεις και μπίλια. Ναι. Καλά, και άλλοι που δεν έχουν δουλεύουν μπίλια, οκ. Okay. Ναι, ρε παιδί μου, ο συγκεκριμένος δεν φοβάται κιόλας να τα χάσει. Καλά, εντάξει, ναι, χαβαλέ κάνουν. Ωραία. Δεν ξέρω αν το επισκέπτεται ακόμα, να ξέρεις. Πληροφορίες μου λένε ότι δεν το επισκέπτεται πια. Έχει σταματήσει. Ναι. Θα έχει βγει κάτι αντίστοιχο. Μπορεί να έχει βγει κάτι στην Τουρκία, ξέρω εγώ. Ναι, okay. Ναι, εντάξει, δεν είναι πάλι το. Αλλά 6 χρόνια είναι πολλά. 6 χρόνια, ρε φίλε. Ναι. Καταρχάς σκέψω ότι πήρε την Ευρωλίγα, την πήρε. Πρόπερση. Ωραία. Έχει 3 συνεχόμενους τελικούς, νομίζω. Ναι, πιστεύω ότι θα έχει φέτος ένα ακόμα. Λέω εγώ. Με ποιον λες? Για τον. Με ποιον? Με ποιον. Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αν όλοι και με διασταυρώσει, παίζει γι' αυτόν. Όχι, ρε φίλε, στο Final Four τώρα μετά. Ή με τη Real, με τη Δεσσεκάθαρα. Το Final Four είναι άδικο πλέον, όπως γίνεται η Ευρωλίγα. Γιατί? Πρέπει να καταργηθεί το Final Four. Γιατί, ρε φίλε, δεν μπορεί να παίζει 30 μάτς κανονική περίοδο, play-off κανονικά με 3 νίκες και να πηγαίνει μετά για να πα στο τελικό για να πα στην Ευρωλίγα να κρύβονται σε ένα παιχνίδι. Αλλιώς λεφτά δεν βγαίνουν, Ρενικό. Όχι, είναι άδικο, φίλε. Δεν είναι σωστό. Είναι άδικο. Δηλαδή, δεν μπορεί άλλος να παίξει 30 συν 5 παιχνίδια, να σου πω εγώ, να πάει σε 5 μάτσες σειρά των play-off, 35 μάτσες για να πάει στο Final Four και μετά να κρυθεί η παρουσία στο τελικό σε 40 λεπτά. Ναι. Το λέει ο Δημήτρης Ιτούδης γιατί έχει καεί πολλές φορές, αλλά έχει δίκιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό. Και νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό την Ευρωλίγα θα απλώσει κι άλλο. Αυτό ψιλοχλωμό το βλέπω στην Τζεσικά. Ποιο? Τον Ιτούδη. Γιατί τον βλέπω χλωμό, ρε φίλε. Λέω ότι θα την πάρει και φέτος. Για μένα είναι φαβόρη φέτος να τον πάρει. Λες? Ναι, έτσι λέω. Είναι η Φενέρ πάρα πολύ καλή, αλλά πιστεύω ότι η Τσέσεκα θα. Νομίζω θα είναι Φενέρ Τσέσεκα ο τελικός φέτος. Έτσι πιστεύω. Πάλι δάσκαλος, εναντίον μαθητή. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορούσα να ξαναχτίσει φίλο τον Ιτούδη. Okay. Εγώ πιστεύω ότι ο Ιτούδη κάποια στιγμή θα επιχειρήσει τον Παναθηναϊκό ως πρώτος. Δεν το νομίζω. Όχι, λες. Δεν είχε καλή σχέση με τον Δημήτρη. Νομίζω θα πάει στο NBA. Να πάει σημεία και μετά. Εδώ πει πήγε ο Φώτης Κατσικάρης. Όχι, δεν θα πάει για να είναι development coach και τέτοια. Πώς είναι ο Μεσίνα, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ο Μεσίνα είναι πρώτος βοηθός του. Πρώτος βοηθός του Πόποβιτς, ναι. Του Πόποβιτς. Κάτι τέτοιο και δηλαδή. Πιστεύω ότι αν ο Πόποβιτς το πάρει απόφαση να το παρατήσει, ο Μεσίνα θα αναλάβει. Γιατί ήταν δίπλα του. Ναι. Πιστεύω ότι κάτι ανάλογο μπορεί να κάνει και ο Ιτούδης. Και ναι. Μπορεί και κάτι παραπάνω από αυτό. Δηλαδή οι Σανς πήραν το Κοκόσκο, ρε φίλε, που. Εντάξει, οκ, okay, είχε παρουσία στην Αμερική. Εντάξει, πήρε το ευρωπαϊκό με την Σλοβενία. Πότε το πήρε, αλλά δεν έχει την εμπειρία του Ιτούδη. Μιλάει καταπληκτικά αγγλικά ο Ιτούδης, να ξέρει. Βλέπει μπροστά. Συν το έχει τρομερές επαφές στην Αμερική. Ο Ιτούδης. Εδώ τα λέμε αυτά. Βεβαίως. Κάθε καλοκαίρι είναι εκεί. Δικό μας παιδί, έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτά. Ρουσάκι. Άλλο ένα. Άλλο. Ο Γιάννης Σφερόπουλος. Άλλο ένα. Βέβαια, ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ο Ιτούδης είχε κάνει head coach στον ΠΑΟΚ, είχε κάνει νομίζω. Ναι, νομίζω ο Ιτούδης κιόλας πρέπει να είναι ο μικρότερος σε ηλικία πρώτος προπονητής του ΠΑΟΚ. 30 κάτι θα ήταν, πόσο να ήταν. Μπορεί και πιο μικρός. Γιατί ο Ιτούδης τότε είχε φύγει, που είχε πάει στη Σερβία και σπούδαζε, έμαθε τα σέρβικα, τον είχε πάρει, ήταν βοηθός του, πώς τον λέγανε, σε έναν τύπο με κάτι τεράστιες σακούλες κάτω από τα μάτια. Λούκαϊτς. Ζέλικο Λούκαϊτς, ναι. Αν δεν κάνω λάθος το όνομα. Τώρα μην με ρωτήσεις για σεζόν, δεν θυμάμαι, γιατί αυτά με τη σεζόν δεν τα θυμάμαι ποτέ. Έφυγε ο Λούκαϊτς και νομίζω ότι τότε ο Ιτούδης κάθεσε στον πάγκο. 95. Του ΠΑΟΚ. Το 95? 95-96. Ναι. 95-96. Ήταν ο Λούκαϊτς και μετά. Έχω βρει δημοσίευμα του Ριζοσπάστη. Ωραία, φίλε. Που λέει απολύθηκε κατά πλειοψηφία. Τέλος ο Λούκαϊτς από τον ΠΑΟΚ, ο Ιτούδης μέχρι τέλος περίοδου. Ο Ζέλικο Λούκαϊτς πλήρωσε το μάρμαρο των άσχημων εμφανίσεων και τη έκτη θέση στην οποία κατέλαβε ο ΠΑΟΚ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Κάποτε, ήταν αποτυχία οι ομάδες μας να τερματίζουν έκτες και έβδομες. Κάποτε. Λοιπόν, η απώλεια πλεονεκτήματος. Όταν λεφτά, ρε φίλε. Ναι. Για κάνουμε. Η απώλεια πλεονεκτήματος. Τώρα πέσει να πούμε τέτοιο. Πέσει το Σάββατο ο φτωχός και ο φτωχότερος. Λοιπόν, η απώλεια πλεονεκτήματος έδρασε την προημιτελική φάση και ο κίνδυνος μη εκπροσώπηση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα οδήγησε τη διοίκηση του ΤΑΚ. Στην απόφαση κατά πλειοψηφία να τη απόλυση του τρίτου σειρά προπονητή τη φετινή περίοδο. Υπήρχαν κι άλλοι. Είχε προηγηθεί απομάκρυνση του Βαγγελανδρή ή αλλιώς Βαγγέλη Αλεξανδρή. Και του Ευθύμη και του Μουρτζόγλου, οι οποίοι είχαν χρεωθεί τις άσχημες εμφανίσεις στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Μέχρι τέλος της περίοδου την ομάδα θα προπονεί ο Δημήτρης Ιτούδης, που διατέλεσε βοηθός των τριών προπονητών και βασικό στο παιχνίδι του Ευρωπαϊκού Κυπέλου με την Δυναμό Μόσχα πριν προσληφθεί το Δεκέμβριο ο Λούκαϊτς. Ναι.
Μάλιστα. Περιέργως η διοίκηση διαφόρος εχθές και τους Γκάρετ. Γκάρετ και το... Γκάρετ Μπουντούρι που είχαν μείνει εκτός αποστολής στο παιχνίδι με τον Παπάγου για πειθαρχικό παράπτωμα. Κάπου θα τα πίνανε. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναθερμαίνει ότι δεν του Πάου και τον Ντούσαν Ιφκοβιτς στο συμβόλαιο το οποίο με τον Πανιόνιο τελειώνει το καλοκαίρι. Δεν έγινε ποτέ. Τώρα θα ακούει κανείς και θα λέει. Δεν έγινε ποτέ. Η Τούδη θα φύγει. Και Γιάννη Φερόπουλο. Και αυτό πολύ πολύ μικρό είχε καθίσει στον, στο πάγκο πρώτη φορά του Πάου. Δεν θυμάμαι ποιο θα πει ο Φερόπουλο. Μπορεί του Βίκα. Του Σερφ. Μπορεί. Δεν είμαι σίγουρο. Μπε τώρα, ζουσπάστηκε τη κανένα. Γίνεται από το 1997 μετά. Ναι, νομίζω ο Σφερόπουλος ήταν του Σερφ. Όχι, να δεν κάνω λάθος. Λίγο πιο μετά ο Σφερόπουλος, 98, 99, κάπου εκεί. Coach Bullet. Πόσο? 2000, όχι, 97 με 5 ήταν βοηθός. Ναι. 2001 κάθισε πρώτος τον βγάζει. Ναι. 5 με 8 βοηθός στον Ολυμπιακό. Ναι. 8 με 11 στον Κολοσσό, 11-12 βοηθό τη Τζεσικά. Ποια είναι τα βοηθό τη Τζεσικά? Νομίζω του τέτοιου, ρε φίλε. Του Μεσίνα. Όχι. Πιθανό ή του. Όχι, ο Καζλάσκος νομίζω ήταν πιο μετά στη Τζεσικά. Μπορεί και του Καζλάσκος. Του Μεσίνα πρέπει να είναι. 11-12 βοηθό γύρω στον Ρόκετ. Όχι, αυτό νομίζω είναι λάθος. Πρέπει να είχε απλά παρουσία εκεί. 12-14 Πανιόνιο, 14-18 Ολυμπιακό. Ήταν 4 χρόνια στον Ολυμπιακό. Είχε τρεξίσει τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Πολύ κοντά στην επιστροφή του το 2014 στον ΠΑΟΚ, τότε που είχε γίνει το σκηνικό με τον Μαρκόπουλο. Αγωνίστηκε μεγάλη επιτυχία στον Απόλλωνα Καλαμαριά. Ήταν stand-by, αν τότε δινόταν το OK του ΠΑΟΚ να πάει ο Μαρκόπουλος στον Ολυμπιακό, αν θυμάσαι, μετά τότε που έφυγε τον Μπαρτζόκα. Ναι. Που είχε χάσει από την Κηφισιά του Ηλίου Παθεοδόρου. Ρε φίλε, ναι. Αλλά η ιστορία το έγραψε αλλιώς. Και πήγε ο Σφερόπουλος στον Ολυμπιακό. Ήταν όντως stand-by. Δηλαδή, αν προχωρούσε το Μαρκόπουλο τότε στον Ολυμπιακό. Ευρωλίγκα είχε πάρει. Ο Σφερόπουλος θα επέστρεφε στον. Όχι. Ο Ολυμπιακός δεν είναι. Ένα Έλληνας προπονητής που είχε πάρει Ευρωλίγκα, φίλε, είναι. Ναι, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Έτσι. Είχε φτάσει στο τελικό. Την Παναγία μου και τέτοια. Ο Σφερόπουλος στα 10. 6. Πόσο έχουμε τώρα, πάμε στο 19. Πέρσι ήταν 18 Ρεάλ. Πρόπερσι Φενέρ. Με τη Φενέρ δεν ήταν που είχε πέσει. Ή με την Τζέσκα. Στην Κωνσταντινούπολη, πότε ήταν η Κωνσταντινούπολη. Μπορεί να έχει πάει και δύο τελικούς Σφερόπουλος, φίλε. Δύο τελικούς είχε πάει. Και Λονδίνο με Ρεάλ και Κωνσταντινούπολη. Λονδίνο, όχι, ο Γιαννάκης είχε πάει Παρίσι. Με τον Τζο Τσίλντρες. Είναι το πήγε χάσει μάθημα εγώ. 11-12, 12-13. Νομίζω το 14-13. Ιφκοβιτς Μπαρτζόκας. Για πάτα λίγο 14-15. Κάτσε εδώ πέρα. Εδώ, τελικό. Κάτσε. Το 15 και το 17. Δύο. Αυτό που σου είπα. Ρεάλ μαζί στο Ολυμπιακός πάντα στο Λονδίνο, αν δεν κάνω λάθος. Κάτσε. Λονδίνο το 13, ναι. Αλλά Λονδίνο το 13. Okay, τότε δεν ήταν στο Λονδίνο, ναι. Ήταν στη Μαδρίτη και στην Κωνσταντινούπολη με τη Φενέρ το 17. Ναι. Τίτλοι Ρεάλ 10. Τσεσεκά 7. Μεγάλο σχολείο μπασχετικό που λέγεται ΠΑΟΚ. Μακάμπι 6, Παναθηναϊκός 6. Βαρέζε, ρε φίλε, 5. Ολυμπιακός 3. Η ΑΕΚ 0. Τον Άρη δεν τον έχει. Με το μπασχετικό ρετρό εδώ πέρα που θυμηθήκαμε ωραίες. Γιατί η ΑΕΚ πήγε τελικό, ναι, σωστό. Η ΑΕΚ πότε είχε πάει, με Γιάννη Ιωαννίδη. Ναι, ναι. Και μπάνε Πρέλεβης. Βέβαια. Σωστά. Και είχε χάσει το τελικό, είχε βάλει 48 πόντους. Σωστά. Ο Άρης δεν είχε πάει. Γιατί ούτε σε ένα τελικό είχε πάει το Άρης τελικό. Τότε που λέγατε συνθήματα, δεν ξεχνάω εγώ. Τι λέγαμε. Τι λέγαμε. Πώς έλεγε να δεις, ρε φίλε. Πρέπει να το θυμηθώ στο διάλειμμα. Και δεν νομίζω ότι λέγε στον αέρα, αλλά πρέπει να το θυμηθώ ακριβώς τι έλεγε. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός κέρδισε. 72-70 νίκησε την Μπασκόνια. Έκανε ένα ακόμα βήμα για την είσοδο του στα play-off της Ευρωλίγκα. Ρεάλ Μαδρίτης Αρμάνι Μιλάνο στο ημίχρονο 50-56. Οπα. Υπερθέαμα. Mike James. Στη Μαδρίτη. Πάλι δεν θα φάμε τίποτα με τον Μαζομοροβίτη σήμερα. Του λέω γύρω, δεν θέλει γύρω. Δεν έχω πάρει οριστική μου απόφαση ακόμα. Όπα! Μένει ανοιχτό! Υπάρχει ελπίδα! Υπάρχει ελπίδα. Γέλια. Λοιπόν, γέλια, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να μας κάνει μία ανασκόπηση ο Νίκος και να μας πει τι υπόθηκε σήμερα από τον βοηθό του Σάββα Παντελίδη. Είχε γιατί όχι, Νίκο μου. Να μην το βάλουμε. Λέμε, 10 και 10 το βάλουμε να παίξει και 12 η ώρα λουκουμάκι. Να βασικά μπορεί να το βάλουμε 11 και 20 και να φύγουμε. Μια χαρά. Κυμπάρικα. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επειδή, ρε φίλε, είναι ένα θέμα το οποίο στα διάφορα ραδιοφωνικά μας ραντεβού τα τελευταία χρόνια το έχουμε συζητήσει και επειδή υπάρχει ένα ζήτημα επικαιρότητα σήμερα,
κάπου κυκλοφορεί, βλέπω σε διάφορες σελίδες, δεν ξέρω αν είναι fake news ή όχι, να λέει ο σκευοφύλαξ του Παναγίου Τάφου ότι εγώ ανάβω με αναπτήρα το Άγιο Φως. Το είδα. Τι έχεις να πεις γι' αυτό, φίλε? Θέλω λίγο να αποψίσω, γιατί ξέρω ότι είσαι μεγάλος φαν του Αγίου Φωτός. Δεν μπήκα να διαβάσω ακριβώς τις δηλώσεις του. Ναι. Δεν ξέρω αν έχεις αναλυτικά το κείμενο. Να το βρούμε, πού θα πάει. Αλλά μπορεί να το βρει. Θέλω ότι είναι ψέματα. Μια ψέματα, Μια προσπάθεια. Πώς να το πω. Ψάχνω την κατάλληλη λέξη, υπάρχουν πολλές. Αλλά ψάχνω μια κόσμια, παιδί μου. Κόσμια ή εγκόσμια. Ναι. Μια προσπάθεια αποδόμησης. Αποδόμησης. Έτσι. Σκευοφύλακας. Να το πατάς σκευοφύλακας, σου βγάζει Πανάγιου Τάφου. Του χριστιανισμού και αυτό το θαύμα της Ανάστασης. Ναι. Κάθε χρόνο μου θαύμα, έτσι. Κάθε χρόνο, ναι, κάθε χρόνο. Ναι. Κοίτα να σου πω κάτι κι εγώ. Ποιο θαύμα, το ανάβω με αναπτήρα. Σ' άλλος με το Άγιο Φως. Ναι. Σε τοξικό site δώσαμε το κλικ, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν, ο λόγος του βιβλίου του Δημήτρη Αλικάκου Λύτρου υπ' του Αγίου Φωτός. Με μαρτυρίες αγιοταφητών που ανατρέπουν τη θεωρία του θαύματος που λαμβάνει η χώρα με απόλυτη μυστικότητα μέσα στον Άγιο Τάφο. Ακούστε. Ακούστε. Το καντήλι μπαίνει σβηστό από μένα, όλος ο κόσμος το βλέπει μέσα από τηλεόρασή του. Όμως τώρα ο Πατριάρχης έρχεται στον Πανάγιο Τάφο, το βρίσκει αναμένο. Εγώ το ανάβω με έναν αναπτήρα. Τι άλλο. Είναι η μαρτυρία του σκευοφύλακα του Πανάγιου Τάφου Ισίδωρου, ο οποίος ομολογεί ότι ο ίδιος ανάβει το Άγιο Φως. Μάλιστα. Θα πω. Κοίτα. Δεν μπορείς να αποδείξεις ότι λέει ψέματα. Δημοσιογράφος. Πρόσφατα παρατήρησα ότι αλλάξατε το κείμενο περί της τελετής του Αγίου Φωτός στην ιστοσελίδα του Πατριαρχείου και στη θέση του μπήκε ένα άλλο που δεν κάνει πουθενά λόγο για θαύμα. Πατριάρχης. Ναι, αυτό το κείμενο δεν έπρεπε να είναι εκεί, δεν γνωρίζω πώς μπήκε. Ναι, το νέο κείμενο δεν μιλάει για θαύμα, μα το Πατριαρχείο δεν μιλάει για θαύμα. Η λέξη προέρχεται από το θαυμάζω. Τι σχέση μπορεί να έχει με μια ιερή τελετή, λέγεται. Δεν είναι θαύμα, δεν θεωρείται θαύμα. Θεωρείται μια τελετή, ναι. Κάτσε, ρε φίλε, δεν είναι το σκηνικό. Πρέπει να θυμηθώ τώρα, μην πω και βλακία. Δεν είναι που. Μια που πλησιάζουν οι Άγιες Μέρες. Μέσα από το. Ναι, ναι. Σε μια κολόνα τέλος πάντων του Πανάγιου Τάφου εκεί πέρα μέσα στο ναό υπάρχει μια σχισμή και από εκεί πέφτει. Αλήθεια. Το. Αλήθεια είναι. Ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν. Σε άλλο μετά, Άγιο δηλαδή, Φως. Να σε ρωτήσω τώρα λίγο κάτι. Άγιο Φως, Wikipedia. Να σε ρωτήσω λίγο. Ναι. Δηλαδή, ανάμεσα στη μαρτυρία του σκευοφύλακος Ισιδώρου ότι το ανάβω εγώ με κερί και στο ότι από τη σχισμή μια κολόνα. Την ώρα της Ανάστασης, τέλος πάντων, κάθε χρόνο, κάπως παίρνει φως και από εκεί πηγαίνουν και μαλώνει ο Αρμένης, ο Πατριάρχης, με τον Έλληνα εκεί πέρα για το ποιος θα το πάρει πρώτος. Α, όχι, εμφανίζεται μόνο στον Έλληνα. Πώς βγαίνει το Άγιο Φως. Τώρα. Σταντά εδώ πέρα, τώρα τι είναι αυτό, σε ντόρι τώρα εδώ πέρα. Θέλουμε κάτι απλό. Ναι, άκουσε με λίγο. Στη μαρτυρία του σκευοφύλακος. Και στο ότι βγαίνει το Άγιο Φως μόνο στον Έλληνα Πατριάρχη όταν εμφανίζεται από τη σχισμή, εσύ πιστεύεις στο δεύτερο? Ποιο είναι το δεύτερο? Ότι εμφανίζεται μόνο στον Έλληνα Πατριάρχη μέσα από τη σχισμή. Ναι, εγώ το πιστεύω. Μάλιστα. Okay. Ξέρεις τι, είναι θέμα πίστης. Είναι θέμα τι πιστεύει ο καθένας. Καλά, σίγουρα. Εντάξει, εγώ το πιστεύω. Okay. Ναι, και εγώ βέβαια, γιατί ο Αριστοφάνης νομίζω ήταν αυτός ο οποίος σατήριζε τη θρησκεία. Σατήριζε πάρα πολλά. Σατήριζε και τους θεούς, έτσι. Και ποιος είναι αυτός που είχε χαρακτηριστεί ως σύγχρονος Αριστοφάνης? Μη μου έρθει μια κοτρόνα πολύ δυνατή. Τον έχω χαρακτηρίσει, δεν τον έχω χαρακτηρίσει. Τον έχω χαρακτηρίσει ως σύγχρονο Αριστοφάνης. Εντάξει, αποφύγω από την μικρότερη. Όχι ρε Νίκο. Το Λάκη Λαζόπουλο. Ήρθε η δεύτερη, εντάξει. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Όχι, ο Σίμανα Κασάκη. Ναι. Και εγώ, ας πούμε, κάνια φορά τα πηγαίνω ας πούμε, μεγάλο Σάββατο με τους δικούς μου στην εκκλησία. Mm-hmm. Έτσι που εγώ και αδελφός μου θέλω ας πούμε, να πάμε 5-10 λεπτά πριν. Ναι. Και η Ρασούλα λέει: κάτε, για πάμε κανένα 20 λεπτά, ακούσουμε λίγο. Τι να ακούσουμε, τη λέω. Κάθε χρόνο τη λέω: να στένετε, λέω. Τι να ακούσουμε, λέω. Τα ίδια και τα ίδια. Το κάνω, ρε παιδί μου, στο πλαίσιο του χιούμορ. Εντάξει. Είναι ωστόσο. Τι, ναι, είναι τι επιλέγεις να πιστέψεις. Ναι. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι σατιρίζεις τη θρησκεία. Όχι. Ότι δεν πιστεύεις κιόλας. Εγώ απλά πιστεύω. Πώς είδα αυτή η μαρτυρία σήμερα στο. Εγώ πηγαίνω, ας πούμε, αυτό που με κοροϊδεύετε χρόνια τώρα, ας πούμε, εσύ. Και τσαμπάζει με κοροϊδεύε. Δώρα, καλή μου φίλη. Δώρα, καλή μας φίλη, να είσαι καλά εκεί πάνω στα ψηλά. Λοιπόν, με το Αριανάκι τάρρωστο. Εγώ αυτό που κάνω με το αεροδρόμιο δεν το κάνω πολύ και σε κάποιους ξενίζει. Εγώ νιώθω και το κάνω και μου βγαίνει αυθόρμητα ότι θέλω το Σάββατο, το μεγάλο Σάββατο, να ντυθώ ωραία ρε παιδί μου, να πάω στο αεροδρόμιο, να πάρω το Άγιο Φως, να το πάρω, να το πάω σε 2-3 σπίτια δικών μου ανθρώπων. Όχι μόνο το δικό μου, ας πούμε, το σπιτάκι. Το πάω και σε άλλα σπιτάκια. Το πάω μέσα στο σπίτι του κολλητού μου. Του ενός αδελφικού μου κολλητού, ναι. Έχω κι άλλους. Ναι. Το πάω σε αυτό να είναι. Το πάω σε μια πολύ καλή οικογενειακή μας φίλη.
Εντάξει, το πάω σε ένα άλλο σπίτι πολύ δικών μου ανθρώπων. Ναι. Που τους θα αφήνω χρόνια τώρα, ρε παιδί μου. Εντάξει. Μου βγαίνει και το κάνω. Είναι πώς σου βγαίνει και πώς το νιώθεις και πώς το αισθάνεσαι. Τώρα τι λέει αυτός ο Κύριος, okay. Να σου πω κάτι για το Άγιο, έχουν γνωριστεί πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Δεκάδες και δεκάδες χρόνια. Λέγονται διάφορα. Ότι έχει αναπτύρα, ότι έχει το ένα, ότι έχει το άλλο. Ότι κάτι κρύβουν μέσα και τα ανάβει με αυτό. Και κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Εντάξει. Τι να σου πω. Εγώ θα ήθελα μια φορά να το ζήσω από κοντά, σαν εμπειρία νομίζω. Θα αξίζει. Okay. Μακάρι να με αξιώσει ο Θεός και να πάω να το. Μετάξει, ότι πρέπει να γίνει Χατζή Παπαδόπουλος, ε. Γιατί? Αφού αυτοί που πάνε, ρε φίλε, στα Ιεροσόλυμα γίνονται Χατζίδες. Από εκεί βγαίνει το Χατζή. Ο πατέρας μου έχει πάει, τι είπε, Χατζή Παπαδόπουλος. Έτσι θα έπρεπε, ρε φίλε. Και έχει πάει στο κόνσεπτ αυτό. Το έχει ζήσει από κοντά. Το έχει ζήσει από κοντά, ναι. Είδε τη χισμή. Τι θυμάμαι τώρα τι μου έλεγε. Μου έφερε μια πετρούλα από το Ρουσινά. Που έχει τη φλεγόμενη κοιμή και όμενη βάπτο επάνω. Έχει, έχει αυτό το δεύτερο. Ναι, έχει, έχει, έχει. Τυχαίο και αυτό. Ναι. Κάποια ζώα δεν πίστευαν. Ναι. Τώρα θα πιστέψουν και αυτά. Η τελετή αφή του Αγίου Φωτός είναι μια από τις εντονότερες και πιο ιερές στιγμές χριστιανοσύνης. Με την ιστορία θα χάνετε πίσω σε αιώνες και να περιβάλλετε από μυστήριο. Το λέει. Οι πρώτες αναφορές για την τελετή ανάγονται στο δεύτερο αιώνα μετά Χριστό και μιλούν για μια απλή συμβολική αναπαράσταση και τίποτα άλλο. Αυτή η ιστορία κράτησε χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Το 1118 ο Άραβας κυρίαρχος Σαλάχ. Ελαντίν παραχώρησε στους Ορθόδοξους μοναχούς τα προσκυνήματα των Αγίων Τόπων. Ο Ελντίν όριζε ότι ο Πατριάρχης των Ελλήνων θα είναι ο κύριος του Καμαρέ σε παρέτηση ναού του Παναγίου Τάφου και αυτός θα παίρνει από τον τάφο του Ικά στο Άγιον Φως για να το μοιράζει στους Ναζωραίους παρέτηση χριστιανούς. Έτσι από τότε, δηλαδή το 1118 μετά Χριστόν, πέρασε ως Έλληνες η δικαιοδοσία του Αγίου Φωτός και σε αυτό πρωτοπορήσαμε σαν λαός. Εννοείται. Εντάξει. Γι' αυτό εμφανίζεται μόνο σε εμάς. Και ο έλεγχος αυτής της χρυσοτόκου τελετής, όπως χαρακτηρίζει ο ιστορικός Κυριάκος Σιμόπουλος. Τον 18ο έχουμε μια διαφωτιστική αναφορά για το ιστορικό της θαυματουργού καθόδου του Αγίου Φωτός από τον Ιωσονίτη Μισιονάριο. Σε παρένθεση απεσταλμένο, Ντούμπερνα το 1771 έστειλε από το Κάιρο υπόμνημα στον άμεσο προϊστάμενο του καθολικού επίσκοπο της Τουλούζης, του γνωρίζει Τουλούζ. Στο πρώτο μέρος αναφέρεται στο ιστορικό της τελετής, σημειώνει πως ήταν εφεύρες των Λατίνων βασιλιάδων της Ιερουσαλήμ στα χρόνια των Σταυροφοριών και προσθέτει πως συνέχεια αξιοποιήθηκε από τους Ορθόδοξους ιερείς. Η προετοιμασία, λέει, τελετή αφής αποτελείται από τρία στάδια. Τη λιτανία, την είδηση του Πατριάρχη στον Πανάγιο Τάφο και τις προσευχές για να βγει το Άγιο Φως. Μέσα στη διαδικασία της προσευχής κατεβαίνει το Άγιο Φως, σου λέει, κάτω. Με αυτό το σώμα μου, σου έτσι μπροστά μου, να ξέρετε, στα δεξιά μου βασικά, όπως τον έχω. Στο πλαίσιο του... ναι. Της τελετής. Για τον έλεγχο, το Μεγάλο Σάββατο πρωί πριν την τελετή της αφής, πραγματοποιείται πρώτα ένας εξονυχιστικός έλεγχος στον Πανάγιο Τάφο. Έτσι. Τον οποίο αμέσως μετά το σφραγίζουμε με λισοκαίρι. Τι έχω πάθει σήμερα. Ο έλεγχος γίνεται προκειμένου να επιβεβαιωθεί πως μέσα στον Πανάγιο Τάφο δεν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά. Αφού σφραγιστεί, οι αρχές τοποθετούν πάνω στο κέρι τις σφραγίδες τους. Οκ. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, αυτό. Για τον έλεγχο έντονο ενδιαφέρον δείχνουν και τα άλλα δόγματα τα οποία έχουν αποκτήσει δικαιώματα στον Πανάγιο Τάφο. Οι Αρμένοι δηλαδή. Το ενδιαφέρον αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς αν μια χρονιά τύχει να μην βγάλει, λέει, το Άγιο Φως ο Ορθόδοξος Πατριάρχης, τότε θα αναλάβουν το προβάδισμα της τελετής του Αγίου Φωτός άλλοι. Δηλαδή Αρμένοι. Και τόσα χρόνια βγαίνει μόνο σε εμάς. Μόνο σε εμάς. Αποκλειστικότητα. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος. Πώς την παίρνει χαμπάρι όμως, φίλε, το φως ότι είναι ο Έλληνας εκεί. Από αυτά που ακούγεται την προσευχή. Είναι η διαδικασία, ρε φίλε. Είναι δηλαδή αυτό το πράγμα. Κατάλαβες. Είναι κάτι το οποίο. Αυτά, σε αυτά. Στη θρησκεία ανήκω, δεν ψάχνεις εξήγηση. Απλά πιστεύεις. Σωστά. Εντάξει. Τρεις μήνες έχω κάνει τη λογική. Σωστά. Λοιπόν. Ο συγκεκριμένος έλεγχος λέει αρχίζει στις 10 το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου και ολοκληρώνεται στις 11. Ενώ κατά τη διάρκεια του Ορθόδοξοι Άραβες, νέοι διαδηλώνουν μέσα στον ιερό ναό υπέρ των Ορθόδοξων δικαιωμάτων. Να σημειωθεί ότι τον έλεγχο του Παναγίου Τάφου παρακολουθούν εκπρόσωποι των Αρμενίων, βέβαια, και των άλλων δογμάτων. Για να πονέσουν, γιατί δεν είναι αυτό. Αυτό. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση στο μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου. Τι ξύλο, ρε φίλε, θυμάσαι. Δεν έχει πολλά χρόνια που είχε γίνει ένα σκηνικό. Πολύ ξύλο κιόλα. Είχε γίνει πανηγύρι μεγάλο. Και με τις τέτοιες, με τις λαμπάδες εδώ πέρα, όλες τα χέρια. Και δώσ' του. Αλλά κατέβηκε το Άγιο Φως. Ακούγεται πολύ ωραίο. Λοιπόν, ακούγεται πολύ ωραίο. Σύμφωνα με την παράδοση στο μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, Ορθόδοξο. Πατριάρχης με τη συνοδεία του Αρχιερείς και διακόνους, αλλά και τον Αρμένιο, τώρα είναι η ουσία, ρε φίλε, και τον Αρμένιο Πατριάρχη που είναι από δίπλα κι αυτός, σαν την κακιά πεθερά, μπαίνει στον ιερό ναό της Αναστάσεως, ενώ οι καμπάρες τυπούν πένθυμα. Λοιπόν. Από την ιστορική είσοδο του ναού του Αποστόλου Ιακώβου μπαίνει ο Πατριάρχης στο ιερό βήμα του Καθολικού και κάθεται στον Πατριαρχικό θρόνο. Από αυτό το σημείο περνάνε και ασπάζονται το χέρι του Πατριάρχη εκπρόσωποι των Αρμενίων, των Αράβων, των Κοπτών και άλλων για να ζωθεί το Άγιο Φως. Σύμφωνα με τα προνόμια,
Αν δεν ασπαστούν το χέρι του Ορθοδόξου Πατριάρχη, δεν έχουν δίκαιο να λάβουν το Άγιο Φως από τα χέρια του. Mm-hmm. Διαβάζω πράγματα που ούτε εγώ ήξερα, να ξέρετε. Mm-hmm. Αμέσως μετά αρχίζει η Ιερή Λιτανία, η οποία περιφέρεται τρεις φορές γύρω τον Πανάγιο Τάφο και μετά ο Πατριάρχης σταματάει μπροστά στον Πανάγιο Τάφο που βρίσκονται και επίσημοι. Μετά τη Λιτανία αποσφραγίζεται ο Πανάγιος Τάφος και ο Πατριάρχης βγάζει την αρχιερατική στολή του και μένει μόνο με το λευκό στιχάριο. Δεν ξέρω τι στιχάριο. Με κάτι προφανώς. Ναι. Στα άμφια του ναι. Πατριάρχη. Στα άμφια, τι ωραία που το έλεγε. Τι ωραία. Λοιπόν, Άγιο Όρος FM. Στη συνέχεια, ο Πατριάρχης τι έχω πάθει σήμερα. Η Ιεροσολύμων λαμβάνει τους Βυστούς Πυρσούς και εισέρχεται μαζί με τον Δραγουμάνο των Αρμενίων στο ιερό Κουβούκλιο. Όλα τα καντήλια. Όχι αυτά που κατεβάζουμε. Ναι, ναι, okay. Είναι σβηστά και υποτίθεται πως τίποτα δεν είναι αναμένο στον ιερό ναό. Υποτίθεται γράφει. Γράφει το άρθρο αυτό. Λοιπόν, έπειτα ο Πατριάρχης μπαίνει στον Πανάγιο Τάφο για να προσευχηθεί. Δεν το γράφει γιατί τον αμφισβητεί, γιατί το βλέπει μόνο ο Πατριάρχης. Οπότε όλοι οι άλλοι ναι. το υποθέτουμε. Λοιπόν. Δεν είμαστε εκεί να το ξέρουμε. Έτσι δεν είναι. Μάλλον. Για πες. Η τέλεσή της αποτελεί προνόμιο του Ελληνοορθόδοξου Πατριάρχη Ιεροσολύμου που απολαμβάνεται κάθε μεγάλο Σάββατο μεσημέρι στη λειτουργία της Αναστάσεως στον Πανάγιο Τάφο του Χριστού. Την παρακολουθούν χριστιανοί από όλα τα δόγματα. Οπότε βλαβεί τον περισσότερο τον χώρο μέσα στο Πανάγιο και από εκεί έρχεται το φως. Πρόσεξε τώρα, εδώ είναι το κλου. Αν και η πιο συνηθισμένη αναφορά για το Άγιο Φως περιλαμβάνει την αντανάφλεξη των κεριών, εν τούτης, σύμφωνα με μαρτυρίες πιστών, το Άγιο Φως είναι ένα σύνθετο φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται στο θολό, στο θόλο εντός του Ναού της Αναστάσεως, αλλά και κατάλληλος έξω από αυτόν. Εμφανίζεται σαν λευκογάλανες, οριζόντιες, ταινιώδεις αστραπές, περιστρεφόμενες αντάβγειες ή κινούμενες φλόγες που κανείς δεν γνωρίζει πού προέρχονται. Στο ναό δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα και ηλεκτροφωτισμός. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι πολλές λαμπάδες των πιστών και κανδύλες ανάβουν μόνες τους. Ενώ η φλόγα τους δεν καίει. Αυτό το ξέρω εγώ. Τα πρώτα τρία λεπτά λέει δεν σε καίει το Άγιο Φως. Ορισμένα βίντεο δείχνουν ιερείς οι πιστούς να κινούν το κέρι κοντά στα γένια τους ή στα χέρια τους και να μπαθαίνουν τίποτα. Το Άγιο Φως αμέσως μετά την αφή του, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμου το μεταδίδει σε προσώπους άλλων εκκλησιών και στους πιστούς παρευρίσκονται στον ναό του Παναγίου Τάφου. Από το 88 και μετά πρωτοβουλία του Ιάκωβου Οικονομίδη, διοκτήτη ταξιδιωτικού πρακτορείου. Σήμερα έχει τον τίτλο Μέγας Άρχων Ρεφερενδάριος και έχει χρηστεί Μεγαλόσταυρος και σε συνεργασία με τον Θόδωρο Τσακυρίδη, μετέπειτα πρόεδρο των Ολυμπιακών Αερογραμμών, και με τον Έξαρχο Ειρηναίο, μετέπειτα Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Καθιερώθηκε η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα με αεροπλάνο αμέσως μετά τη λήψη του Παναγίου Τάφου. Την οργάνωση της μεταφοράς του Αγίου Φωτός ανέλαβε το εξαιρετικό γραφείο του Ιάκωβ Οικονομίδη Z Tours από το 1988 με 2002 με εξαίρεση το 1988, καθώς συνέχεια την οργάνωση της μεταφοράς ανέλαβε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και έρχεται εκεί ο Θεοφύλακας και σου λέει: παιδιά, εντάξει όλα αυτά, αλλά εγώ το ανάβω. Αυτό κάτι δεν τον κάνανε τώρα και έβγαλε κακία και παράπονο, κατάλαβες. Και λέει: έτσι είστε εσείς. Να. Έτσι είμαι κι εγώ. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Πάντως ο Ισίδωρος άλλο λέει. Γιατί το βλέπω να παίζει πολύ σήμερα. Ο σκευοφύλακας και λέει: παιδιά, αναπτυράκι κανονικά, κρακ και κάνουμε δουλειά. Και πάμε από εδώ. Τώρα να σου πω: τώρα που έχουμε δώσει τα αεροδρόμια, μπορεί να πάει ο λαός πάλι και να. Δηλαδή πέρσι μπορούσε να πας κανονικά ή δεν πήγες. Πήγα κανονικά. Μα πήγες κανονικά. Γιατί τι εννοείς έχω δώσει το αεροδρόμιο. Ρε παιδί μου, είναι λίγο πιο αυστηρό το πλαίσιο της παρουσίας του αεροδρόμιου. Δεν είναι όπως παλιά που ήταν εντελώς μπάτε σκύλι. Πλέον ναι, το έχουν κάνει πολύ, δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, ξέρω εγώ τι να σου πω. Έχουν κάνει βέβαια πολλά νέα πράγματα, είναι η αλήθεια μέσα. Ναι. Αλλά. Εκεί να κάνουν πολύ περισσότερα. Λένε. Τι. Είναι να κάνουν πολύ περισσότερα. Ναι. Αλλά δηλαδή, ας πούμε, το πάνω το χώρος του εστιατορίου. Ο χώρος του εστιατορίου είναι μόνο για αυτούς που ταξιδεύουν. Ναι, παλιά δεν ήταν έτσι. Ναι. Παλιά θυμάμαι ότι έχω κάνει συνέντευξη Τάσου Κυριάκου στο. Α το διάβα. Τάσου Κυριάκου το λέγανε, ρε φίλε. Στον Νάρπε και στη Λάρισα. Του Άρη, τον είχες κάνει. Νομίζω τη Λάρισα τότε. Για την εξέδρα. Τάσου το λέγανε. Ναι. Ναι. Πολύ καλά ελληνικά. Πολύ ψηλό. Τον πέτυχα στο Λάρισα. Πολύ ψηλό ελληνικά. Τον είχα κάνει συνέντευξη μαζί με τη γυναίκα του. Τότε έφευγε, δεν θυμάμαι, νομίζω πήγαινε στην Κύπρο. Α, μάλιστα. Ναι. Ποιο είδωσε αυτό το εξαιρετικό θέμα, φαντάζομαι πούλησε εφημερίδα. Ο Γιάννης Σερέτης, φίλε. Για ποιο λόγο. Εντάξει, φίλε. Το κάναμε μια σελίδα τότε, τον Τάσο τον Κυριάκο. Sold out, είπε η εξέδρα τότε. Ή πήγαινε πρέπει να πήγαινε στην Κύπρο, αν θυμάμαι καλά. Έπαιξε στην Κύπρο, δεν έπαιξε. Ήταν στη Λάρισα. Νομίζω έχει παίξει. Ναι, αυτό. Η απάντηση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για τις αποκαλύψεις όσον αφορά το Άγιο Φως. Του σκευοφύλακα Ισιδώρου. Λοιπόν, την αντίδραση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμου προκάλεσαν τη Δευτέρα η αποκαλύψη του βιβλίου του Δημήτρη Αλικάκου, Λύτρωση, για τους μύθους και τις αλήθειες,
σχετικά με την τελετή του Αγίου Φωτός, η οποία γίνεται το μεγάλο Σάββατο στο Πανάγιο Τάφο. Στο βιβλίο του που κυκλοφόρησε επίσης ναι, τη Δευτέρα. Ναι, πες τι απάντησε, λέγε. Ναι, κουλουπού, κουλουπού. Κάτσε να δούμε τη τελετή του βιβλίου, Ρανικό. Λοιπόν, ο συγγραφέας χωρίς να αφισβητεί ούτε σε ένα σημείο τη δύναμη της χριστιανικής πίστης και τον ισχυρό μοναδικό συμβολισμό της όλης τελετής καταγιασμού του Φωτός, ανατρέπει μαρτυρίες και στοιχεία των προαιώνιων ισχυρισμών περί θαύματος. Mm-hmm. Το βιβλίο έρχεται με αδιάσυστα στοιχεία να κλείσει ένα κεφάλαιο που άνοιξε πριν 11 αιώνες, κατά τους οποίους η παραγωγή ενός θαύματος υπήρξε συχνά αυτοσκοπός, υποβαθμίζοντας την απίστευτη και μοναδική δύναμη της τελετής. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μια τη πλέον συγκλονιστική μαρτυρία που υπάρχουν στο βιβλίο, ο σκευοφύλακα του Παναγίου Τάφου Ισίδωρο παραδέχεται πω ο ίδιο ανάβει το φω στο καντήλι. Ακούστε, το καντήλι μπαίνει σβηστό από μένα, όλο ο κόσμο το βλέπει μέσα από τηλεόραση, κουλουπού κουλουπού. Η απάντηση του Πατριαρχείου, που περισπομένη δηλαδή για το Θεό. Πάντα έτσι γράφει, φίλε. Τραγικό. Η απάντηση του Πατριαρχείου των. Ναι, Ιεροσολύμων, στα περιεχόμενα του βιβλίου του κύριου Δημητρίου Αλικάκου επί του θέματος του Αγίου Φωτός είναι η δοθήσα ήδη εις εκείνον εκ της αρχιγραμματείας πρώτης δημοσιεύσεως του βιβλίου αυτού ότι η επίσημος θέση του Πατριαρχείου για την τελετή του Αγίου Φωτός είναι εκείνη η οποία περιέχεται εις το πρόγραμμα της τελετής του Αγίου Φωτός του Μεγάλου Σαββάτου εκάστου έτους εις την ιστοσελίδα του Πατριαρχείου εις τας μελέτας αγιοταφητών πατέρων και δίτου μακαριστού αγιοταφήτου Καλίστου Μπλιάρα εις το περιοδικό Νέα Σιών και εις ότι συνάγεται εξ Αγίας Γραφής και των πατέρων τη Εκκλησία. Ένα από τα αγαπημένα θέματα του Άγιο Φως, αμέσως, φίλε, ήθελε να με αποδομήσει. Δεν κατάλαβα τι σημαίνει αυτή η απάντηση, γιατί και εγώ δεν κατάλαβα, Χριστό, να σου πω την αλήθεια, που είναι και επίκαιρο. Η ουσία είναι, Νίκο Παπαδόπουλο, ότι 28 Απριλίου, κάτω τόσο δεν είναι μεγάλο Σάββατο, κάπου εκεί. Η ουσία λέει ότι το Πατριαρχείο δεν αναφέρει πιθανά σε θάμα, αλλά σε τελετή. Ωραία. Οκ. Εντάξει. Καλά. Αναπτήρα. Αυτό ακριβώ, φίλε. Εντάξει, τι κάνουμε τώρα. Πονάτε. Έτσι λέει αυτό. Είναι ο ορισμός αυτού του πράγματος. Εγώ αν ήμουν πατριάρχης του Ιεροσολύμου θα έβγαινα από τον Παρνέτα. Όταν αφόριζα. Και θα έλεγα. Τον Ισίδωρο. Πώς τον έλαβε. Ναι. Σε αφορίζω. Όχι, θα έβγαινα και θα έλεγα. Πονάτε. Ναι. Αυτό. Αρμένοι. Αρμένοι, πονάτε. Τι ξέρω, έχει πέσει, φίλε, τότε. Πρέπει να έχει πέσει αρκετό. Ναι. Ναι. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, Αρμένοι, μην τσατίζεσαι. Μόνο σε εμάς βγαίνει το φως. Ή τέλος πάντων ο αναπτήρας άθμος σε... στον Έλληνα πατριάρχη. Τι να κάνουμε. Δεν πιστεύεις στην κοσμοσκοπίτια. Μου φαίνεται πάρα πολύ νορμαλή ιστορία. Αλήθεια, μου φαίνεται πολύ νορμάλ. Δεν σε ρωτάω αν σου φαίνεται νορμάλ ιστορία, σε ρωτάω αν πιστεύεις ή όχι. Τι εννοείς? Γενικά, αν πιστεύω. Νικό, έχω ας πούμε φίλους μου οι οποίοι είναι άθεοι. Okay. Ο καθένας είναι η επιλογή του θα κάνει. Εγώ δεν θα κρίνω. Δεν είναι ασχολούμαι πολύ. Άκουσα με λίγο. Δεν θα κατακρίνω κάποιον ο οποίος. Έχω ας πούμε ένα πολύ καλό μου φίλο ο οποίος λέει δεν πιστεύω, οκ. Okay. Το δέχομαι. Δεν είναι πολύ. Δεν θα μαλώσουμε κιόλα. Πηγαίνει με τους δικούς του, οκ, okay, ναι, κτλ. Και εγώ δεν είμαι φαν της Εκκλησίας. Το θέμα είναι την Εκκλησία, την κουβαλάμε μέσα μας. Την Εκκλησία ή τη θρησκεία. Την Εκκλησία. Τη θρησκεία. Και τη θρησκεία. Η εκκλησία άλλο, όμως, γιατί λένε ρε παιδί μου ότι η εκκλησία δεν είναι το κτίσμα. Αλλά η εκκλησία είναι οι άνθρωποι της. Τέλεια. Όχι, δεν είναι οι άνθρωποι της, ρε φίλε. Η εκκλησία είναι αυτή η μεγάλη οικογένεια του χριστιανισμού. Καταλαβες. Είναι η θρησκεία η εκκλησία. Την εκκλησία την κουβαλάς μέσα σου. Δεν είναι το κτίσμα το οποίο θα πας και θα ακούσεις. Δεν την μπορώ. Όμως. Εγώ δεν πηγαίνω. Δεν είμαι φαν. Και έχουμε και ένα παπάκι πέρα στην Περία που είσαι κανένα μέρα που πιάσει να το δίνω. Με Audi, 2000 κυβικά, δίλητρο, ωραίο, δυνατό. Ντούρμπο. Αυτά είναι που δεν μπορώ και εγώ, να ξέρεις. Τους χρυσούς πολυελαίους. Θες φερματούσα στο κέντρο. Ναι. Και ήμουν μπροστά από τη Μητρόπολη. Προφανώς πρέπει να πήγαινε στη Μητρόπολη, από ό,τι κατάλαβα. Και ήταν μια καλόγρια. Να. Η οποία πρέπει να ήταν. Τρομερό θρύλερ. 150 κιλά. Λογικά από την νηστεία και την προσευχή πρέπει να ήταν 150 κιλά. Από την. Πες το από το φασόλι, μπορεί πιάς, να έχει θηροειδή, το νερόβραστο, μπορεί να έχει θηροειδή. Από την ελιά και την ντομάτα, λογικά. Μπορεί να έχει θηροειδή. Σωστά. Μπορεί επίσης να τσαλακώνει κιόλας. Όταν ήμουν μικρός, με πηγαίνανε... Νομίζω ότι είναι πολύ λίγοι εκπρόσωποι της Εκκλησίας οι οποίοι εκφράζουν τα ιδανικά της. Έτσι για να δεις το βλέπω εγώ, για να μην τσουβαλιάζω. Έτσι. Ναι, okay. Να σου πω κάτι, σε όλους τους χώρους υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί, πάντα. Στο συγκεκριμένο χώρο νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι όλοι καλοί και είναι ελάχιστοι καλοί. Ή τουλάχιστον αυτοί είναι οι διδασκαλοί, δεν είναι όλοι καλοί, αλλά δεν είναι. Έχω άδικο σε αυτό που λέω. Όχι. Ίσα-ίσα που είναι πολύ λιγότεροι οι καλοί από τους τέλος πάντων καλούς άντρες, τους κακούς να το πω έτσι. Πολλοί εκμεταλλεύονται τη θέση ισχύως που τους δίνει η θρησκεία και ότι είναι κάποιοι, ας πούμε, με αυτή την νοοτροπία. Όταν ήμουν μικρός, είχαν οι δικοί μου πολύ καλές σχέσεις με τον. Στόδουλο. Όχι. Με έναν άνθρωπο του οποίου τη φωνή την έχετε πετύχει όλοι στο ραδιόφωνο ακόμα και τώρα που έχει φύγει από τη ζωή. Α, όχι. Όχι. Πατέρας Θεόφιλος, ο 4Y.
που τον ακούμε και στο, και στο ραδιόφωνο του 4Ε συνέχεια έχουν βάζει τα αποσπάσματα. Όσοι περνά, όταν κάνεις, επειδή εγώ ξέρεις πολύ καλά στο αυτοκίνητο του σταθμού, περνάω έτσι. Ναι, okay, μπορεί να το πετύχουν. Ναι, και πηγαίναμε στο μοναστήρι σαν προβάλτα. Mm-hmm. Και πήγαινα εγώ και έπαιζα με τις καλόγριες. Μωρό παιδί, μου φουσκώνανε. Μην μαζί αυτό λίγο. Ναι, εδώ διάλειμμα. Μην είσαι ούτε τσιμένη. Η εκπομπή απέκτησε για τον Νίκο άλλο νόημα πλέον. Πήγαινε κατηχητικά και τέτοια. Όχι, ρε, τρελός είσαι. Όχι, ρε, αλλά πήγαινα και έπαιζα με τις καλόγριες. Mm-hmm. Και πηγαίναμε στο μοναστήρι της Ασπροβάλτας. Mm-hmm. Έτσι. Τότε που ήταν και η φάση με τη Σερβία και τα λοιπά και θέλανε οι δικοί μου να ιδιωτήσουν ένα σερβάκι. Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Μάλιστα. Οι καλόγριες, έχεις καλή σχέση μαζί τους. Ναι. Με την αδελφή Σοφία, θυμάμαι. Με είχε πολύ μεγάλη συμπάθεια. Την ηγουμένη είχες καμία. Δεν θυμάμαι τώρα. Και ήταν, του λέω τώρα, καλόγριες Ταλιμπάν που είχαν και το κανάλι και την τηλεόραση και το ραδιόφωνο κτλ. Και το θυμήθηκα με το φαΐ περισσότερο γιατί κάτι γλυκάκια βγάζανε, κάτι τέτοια. Καλά. Θα ξεχάσω εγώ στη Σκιάθο που πήγαμε να χάσουμε το. Πώς το λένε, το πλιαράκι που μας είχε πάει εκεί πέρα γιατί είχαμε αράξει με τον Μοναχό και πίναμε ούζα πάνω στο τέτοιο. Αυτά είναι. Ναι, δηλαδή και αυτό δεν πήγε ένα ούζα. Κάναμε γιατί έφευγε και ήμασταν πάνω ψηλά και πήραμε το χωματόδρομο να πούμε. Κουτρουβαλώντας. Κουτρουβαλώντας για να φτάσουμε το πλιαράκι και θα φεύγει. Και έλεγε, μην αγχώνεστε, παιδιά, θα φύγετε. Ωραία. Τι ήθελες να πεις, μια που έχω το κονέ. Κάνε λίγο κανένα ρεπορτάζ, φίλε, με την αδελφή Σοφία, έτσι που γίνονται τα πράγματα. Έχω να μιλήσουμε χρόνια. Έχω βρει λύση. Απλά δεν ξέρω αν είναι αντρικό ή γυναικείο. Η Χοζοβιώτησα στην Αμοργό με ενδιαφέρει. Η για ποια? Να πάω να ηρεμήσω. Η Χοζοβιώτησα, έτσι λέγεται. Η Χοζοβιώτησα. Είναι ένα μοναστήριο το οποίο είναι σκαμμένο στο βράχο μέσα στην Αμοργό και από κάτω έχει όλη τη θάλασσα. Πολύ δύσκολο. Πιστεύει ότι είμαστε για εκεί δηλαδή. Ναι, και επειδή το ψάχνω λίγο, κάνε κανένα ρεπορτάζ, φίλε, να μα πει τι γίνεται. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε για πάμε εκεί. Α, ορίστου του χρόνου. Ναι. Ωραία. Ωραία, παιδί. Να πάμε, κάνουμε το παρέα, κυπάκι. Θες. Το κυπάκι μας θα πάμε να κάνουμε. Ωραία. Αφγάζουμε τις πιπεριές μας, τις ντοματούλες μας, τελείως. Ούτε κινητά, smartphone και τέτοια. Όχι, θάλασσα μόνο. Θάλασσα μόνο. Μας κάνει εκεί πέρα καμιά βροχή και ένας αέρας. Α, πάρουμε και βιβλία, τα δικά μας, να διαβάζουμε. Αυτό, τελείωσε. Google λίγο Χοζοβιώτησα για να δεις τι εννοώ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε. Στίχημα.gr μαζί μας. Όσοι ασχολείστε με τα εγκόσμια. Ωραία. Με πάρα πολλές επιλογές καθημερινά, ακόμα και σε μέρες που δεν έχει πολλά παιχνίδια. Στίχημα σας δίνουν πάρα πολλές επιλογές. Με το καζίνο του στο καινούργιο, το οποίο πραγματικά έχει καινούργια παιχνίδια και πάρα πολλές ευκαιρίες για να κερδίσετε από το κινητό, από το τάμπλετ, από τον υπολογιστή σας. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Καλησπέρα από το Αλεξάνδριο. Εδώ που σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει το ντέρμπι της Basket League ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο για τον Άρη αλλά και για την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου. Να είχαμε να λέγαμε, αλλά είναι αγαπημένη του λέξη. Και επειδή ακούει ο Γιάννης Παραπονιάρης και έπιασε το mood και των δύο με το μήνυμα το οποίο έστειλε. Αδελφός, λοιπόν. Έλα να πάμε όλοι μαζί. Α, πάρουμε και ένα μουρελό. Πάρουμε και ένα μουρελό. Όχι. Θα καθίσουμε εκεί μια σκήτη να είναι μπροστά να βλέπει. Και τα παράθυρα που έχει εκεί μπροστά σου, ένα τέτοιο. First class time. Ωραία, αλλά θα πρέπει να ζήσουμε όλη την εμπειρία. Δεν θα πάμε. Απλά για να βλέπουμε τη θάλασσα. Την προεδρική σου ήττα. Θα παίζει ξύπνημα 5 η ώρα, όρθρο, ομόρθρο, πώς τα λένε, νηστεία σε ό,τι. Από 365 μέρες του χρόνου, 367 νηστεία. Εντάξει. Θα γίνει δουλειά έτσι, φίλε. Θέλω το μορελί μαζί μου. Έχω ξανασχολούμαστε με τα social media τη Χοζοβιώτησα και έχουμε λίγο ίντερνετ, παιδί μου. Όχι, μετά θα μπλέξουμε. Δεν ψήνουμε. Δεν ψήνουμε. Ναι, κανονικά κάνουμε... μαύρα και τέτοια. Το ράδιο Χοζοβιώτησα. Κανονικά. Ο εφημέριο, ο ηγούμενο, ο προηγούμενο και όλα αυτά. Κατάλαβε. Θα βγαίνει ο Δολιάς, θα βαράει και μαζεύονται. Και θα φοράμε και τα... Ναι, θα πάμε κανονικά. Ναι. Θα περάσουμε από όλα τα στάδια. Ναι, μας αλλάζουν και όνομα. Θα το κεφάλι. Σε αλλάζουν και όνομα, νομίζω. Ναι, θα γίνεις εσύ, ξέρω εγώ, ο αδελφός... Αμβρόσιος. Αδελφέ Αμβρόσιε. Ναι. Και 7 η ώρα, μάμ και νάνι είναι εκεί πέρα. Ναι, δεν είναι. Τέσσερις η ώρα το πρωί. Τέσσερις φορές τη μέρα εκκλησιασμό. Άναγια. Δουλειές έτσι. Διάβασμα. Με τη μάνα. Πολύ διάβασμα. Με τη μάνα γη θα ασχολιόμαστε. Εντάξει. Το μπαχτσεδάκι εκεί πέρα. Αυτό. Τίμια πράγματα. Το δικό μας ούζο γιατί βγάζουμε και διάφορα. Αυτό. Έτσι. Χτυπάμε και τα ουζάκια μας. Ρεπέντε του τσιμπουράκι. Αυτό. Τα καπελάκια εκείνα που φοράνε τώρα. Έχει πάρα πολλά σκαλιά για να έρθει πάντω να ξέρει. Δεν πειράζει. Γυμναστική νοικό μου. Το τρόπο που βλέπει ο Χοζοβιώτης είναι εντελώς απόκρυμνη. Νηστεία προσευχή. Μέσα στο βράχο. Αυτό χρειαζόμαστε, Νίκο. Γιορτάζει 20 Νοεμβρίου, έχω κάνει ρεπορτάζ. Δεν μιλάω από την άμυνα. Ψαγμένος, σωστός. Ωραία. Αλλά για να φτάσεις είναι πίκρα. Γι' αυτό και πας εκεί πέρα και είναι όντως μοναστήρι. Δηλαδή είσαι πολύ μακριά.
Και Αμοργός γενικότερα δεν είναι και από τα πιο. Πώς το λένε, είναι νησί, ρε παιδί μου, το οποίο είναι μέσα στο Αιγαίο. Επιστρέψω να λέω. Φυσάει, κάνει ράνι. Τι έχει το κόψιμο. Ουχ, δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα. Πω, πω, βγήκε έξω, φίλε. Πήρε μια ανάσα, επιστρέφω σε λίγο και έφυγε τρέχοντας. Δηλαδή. Τρομάζω, αλλά έφυγε δεξιά. Οπότε μάλλον δεν είχε θέμα. Λοιπόν. Χοζοβιώτησα, χοζοβιώτησα. Και δεν έχουν πάει και στην Αμοργό κιόλας. Εντυπωσιακό. Παρότι έχουμε γυρίσει προς τα εκεί, στην Αμοργό δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Παρότι πέρσι το ψάχναμε. Λέω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον νησί. Από τα πιο έτσι σημαντικά μοναστήρια και ένα πραγματικά τρομερό το σκηνικό που έχει εκεί. Να πάμε, να ησυχάσει το κεφάλι μας. Ωραία, να τη δούμε αλλιώς. Διαβάζουμε πολλά βιβλία. Ωραία. Θρησκευτικά. Οκ, okay, δεν έχει να κάνει. Για τους βίους των Αγίων και όλα αυτά. Για να σκεφτούμε σωτηρία. Γιατί αλλιώς δεν τη βλέπω να γίνεται τη δουλειά. Λοιπόν, όσο εμείς χαζολογούμε. Ο Γιούλ θα το βάλει. Δεν το τελείωσε. Η Ρεάλ με την Αρμάνη στο 92-89 είναι τελευταίο λεπτό του αγώνα. Αν η Αρμάνη ευστοχίζει σε τρίποντο, ισοφαρίζει. Ένα ντέρμπι, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που γίνεται εκεί. Στη Μαδρίτη, το Ρεάλ Αρμάνη και με μεγάλο σκορ και ντέρμπι και κοντά οι δύο ομάδες και όλα. Δεν το βάλε τρίποντο ούτε η Αρμάνη. Πήρε το rebound τη Ρεάλ. Δεν το βάλε αυτό το τρίποντο. Σφίγγει πολύ η Αρμάνη. Είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός δύσκολα αλλά έκανε τη δουλειά του με την Μπασκόνια. Νίκησε με 72-70. Οκ, ήθελε και διαφορά, αλλά έτσι όπως πήγε το μάτς στο τέλος, κρατάει μόνο την νίκη. Είπαμε είναι εβδομάδα με διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Χθες ο Ολυμπιακός εύκολα την Bayern, ο Παναθηναϊκός στην Μπασκόνια. Έχει και αύριο και μεθαύριο παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες. Δεν δόθηκε φάουλ αυτό το Νέντοβιτς. Είναι 92-89. Η Ρεάλ έχασε την επίθεση και ο Νέντοβιτς πήγε να πάρει φάουλ στο τρίποντο. Που νομίζω ότι είναι φάουλ αυτό στον Νέντοβιτς. Τρία λεπτά πριν το τέλος. Τρία λεπτά πριν το τέλος και δεν έχει δοθεί τίποτα. Εδώ λίγο η Αρμάνη τρώει μια ψιλοσφαγούλα. Νομίζω ότι έγινε φάουλ στον Νέντοβιτς. Όλα καλά, φίλε. Εντάξει, γιατί λίγο με τρόμαξες. Ο τρόπος στον οποίο έφυγες. Ήταν δηλαδή, σαν να ήταν. Και η ανάσα του. Πάω λίγο έξω. Ήταν σαν να δηλαδή, κρατιόμουν και πω από τώρα μου ήρθε η φορτούνα και φεύγω. Πάει και το σώσου. Τις δύο φορτούνες. Λοκό φορτούνα. Νίκο Χοζοβιώτησα. Σου έδωσα τώρα και σένα ιδέα. Καλή, ε. Θες σε πρώτη φάση πάμε στο χωριό μου πάνω. Όχι, ρε, ποιο χωριό, ρε. Εκεί και μπαξέ. Δεν είναι ούτε μπαξέ, ούτε τίποτα. Εκεί. Καταρχάς και μόνο που θα ανοίξει θα βλέπεις τη θάλασσα. Εκεί δεν έχει θάλασσα. Βλέπεις απέναντι το γαλάζιο, βλέπεις έτσι. Έχει βουνό. Ωραία. Και μόνο που ξέρεις τη βροχή σε πιάνει. Γιατί λες που θα πάω από εδώ τώρα που θα σωθώ δεν έχει. Είσαι μπροστά στο βράχο και τη θάλασσα. Βοηθάει πολύ. Είσαι ποτάμι. Αγρόσιο, είπες, ε. Μια θάλασσα είμαι. Ναι. Και πάντα κυλάμε. Εμένα θα με λένε Αβιμέλεχ. Έτσι δεν κάνεις. Αυτό τι είναι? Το κάλεσμα για δείπνο? Ή για εκκλησιασμό? Μοναχός. Διαβάσω εγώ βίους Αγίων, φίλε εκεί πέρα. Μοναχός από Μισκούμπρια. Έχω να μάθω. Περίοδος δοκιμής. Όσοι επιθυμούν να γίνουν μοναχοί και να μονάσουν σε μια ανδρώα ή γυναικεία μονή, ανάλογα με το φίλο τους, ξεκινούν το μοναστικό τους βίο σε αυτήν αρχικά ως δόκιμη. Πώς πάω εγώ, κύριε φίλε? Άμα θέλω να πάω, τι πρέπει να κάνω? Για νύχτα, ρε. Δηλαδή πρέπει να έχω, ναι, αυτό θέλω να πω. Για νύχτα, ρε. Δεν ξέρω. Λέει ως δόκιμος, λέει, πρέπει να ξεκινήσει. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει οι υποψήφοι μοναχοί να επισκεφθούν τη μονή. Okay. Απαντάει. Ωραία. Και να διαμείνουν σε αυτήν όχι για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορώντας μαύρα ρούχα, χωρίς ράσο, μόνο το μοναχικό σκούφο. Αυτή είναι και η λεγόμενη περίοδος της προδοκιμής. Και τότε, κατόπιν ευλογίας του ηγουμένου ή της ηγουμένης μονής, γίνονται δόκιμοι μοναχοί χωρίς ιδιαίτερη τελετή. Okay. Η ενδυμασία τους είναι το εσόρασο, αντερί, γράφει. Ναι. Και ο μοναχικός σκούφος, ενώ ενδέχεται να φορούν και δερμάτινη ζώνη, υπακούντας με υπέρμετρη ευλάβεια στον ηγούμενο της μονής, οι δόκιμοι μοναχοί μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το κομποσκίνι. Ναι. Και λένε την ευχή του Ιησού. Επίσης πάβουν να κουρεύονται αφήνοντας μακριά μαλλιά. Εγώ έχω το know-how, ο Νίκος όχι. Ναι. Τα οποία δένουν μυεροπρέπεια και ειδικότερα οι αρένες, λέει, πάβουν να ξυρίζονται και ως εκ τούτου αφήνουν γενιάδα. Δεν έχω να βγάλω τίποτα. Εσύ έχεις ένα θέμα. Ναι. Η περίοδος δοκιμής μπορεί να διαρκέσει και 3 χρόνια.
Αν σε αυτό το διάστημα δόκιμο επιλέξει. Να αυτά. Ναι. Φυσικά, μια χαρά. Αν σε αυτό το διάστημα λέει ο δόκιμο επιλέξει να αφήσει το μοναχικό βίο, δεν επιβάλλεται σε αυτό κάποια τιμωρία. Επίσης, μπορεί να ζητηθεί σε ένα δόκιμο να αφήσει το μοναστήρι, αν η συμπεριφορά του δεν είναι υπρέπουσα, στα μάτια δηλαδή, ή αν διακρίνει ένα ανώτερο από εκείνο μοναχό ότι ο δόκιμο δεν έχει μοναστική κλίση. Αν ολοκληρώσει την περίοδο τη δοκιμή και αφού κρυθεί ικανό από τον ηγούμενο τη μονή να γίνει μοναχό, ερωτάται από εκείνον αν επιθυμεί να μείνει στη μονή ω κανονικό μοναχό, καθώ κάθε στάδιο του μοναχικού βίου άγεται όχι εξαναγκαστικά αλλά θελοντικά. Πολλοί μοναχοί από ταπεινότητα επιλέγουν να μείνουν σε όλη τη ζωή δόκιμοι. Αν όμως επιλέξουν να γίνουν μοναχοί, τότε γυρνάνε πίσω στον κόσμο για ένα χρόνο με σκοπό να βεβαιωθούν για τη θέλησή του. Α, δεν ξέρουμε έτσι, όχι. Δεν θέλω να γυρίσω. Άμα θα πάω τρία χρόνια. Επιλεκτικά στο λέει. Αν θες γυρνάς, δεν γυρνάς. Νομίζω έτσι είναι. Να γυρίσω για να κάνω τι, ότι δηλαδή δεν μπορώ να τα εγκόσμια και. Να τσεκάρεις ότι όντως θες να φύγεις, ρε παιδί μου, γιατί μπορεί να γυρίσεις πίσω να σου αρέσει πάλι και να κάτσεις εδώ και λες τον πάω. Όχι, έχω ψηθεί μέχρι στιγμή που ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Για πες. Μοναχική κουρά. Ύστερα λοιπόν από αυτό το χρονικό διάστημα γυρνά πάλι στη μονή και προχειρίζεται μοναχός με ιδιαίτερη τελετή, την τελετή της κουράς. Σε αυτή την τελετή μοναχός ή μοναχή κύρεται, δηλαδή κουρεύεται από ορθόδοξο επίσκοπο ή επιφορτισμένο ιερέα μοναχό. Επίσης λαμβάνει νέο όνομα με ανάδοχο συνήθως τον ηγούμενο ή την ηγουμένη της μονής. Ισάκ κτλ. Την ημέρα της κουράς, κατά τη θεία λειτουργία και μετά την είσοδο του Ευαγγελίου, ο δόκιμος μοναχός εισέρχεται στο ναό ανυπόδητος, ασκεπής, φορώντας μόνο ένα απλό λευκό χιτόνα ή πουκάμισο, δηλώνοντας έτσι ότι απέρριψε όλα τα περιτά φθαρτά και κοσμικά αντικείμενα και είναι έτοιμος να φορέσει το τιμημένο ράσο του μοναχού. Ωραία. Κατόπιν υπόδειξη του ηγουμένου της μονής που τον υποβαστάζει, βάζει αρχικά μια μετάνοια στην είσοδο του ναού, ενώ φθάνοντας στο κέντρο, βάζει μετάνοια προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και μία ακόμη μπροστά στην ωραία πύλη. Επίσης, βάζει μετάνοια στις εικόνες του τέμπλου, του Χριστού της Παναγίας, του τιμωμένου Αγίου της Μονής και του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Τέλος, βάζει μετάνοια στον ηγούμενο και του ασπάζεται το δεξί χέρι. Συνέχεια, ο κυρώμενος μοναχός στέκεται γονικλινής μπροστά στην ωραία πύλη και αριστερά του ηγουμένου του. Μετά από ορισμένα για την περίσταση τροπάρια, ο επίσκοπος ή ο ιερέας που τελεί την κουρά κατηχεί τον νέο μοναχό. Ο μοναχός απαντά σε προκαθορισμένες για όλους τους μοναχούς ερωτήσεις του ιερουργούντα. Τι είναι αυτό. Ιερουργούντα. Δίνοντας έτσι όρκους αγαμίας, παραμονή στο χώρο της μονής, αγνότητας, εγκράτειας, πτωχίας, ακτιμοσύνης, διαρκούς προσευχής, υπακοής και ολοκληρωτικής αφοσίωσης στο Θεό. Ενώ παρατηρείται, λέει. Πού είναι, κάτι το έχασα. Ενώ παρετείται την όποια περιουσία του, η οποία περιέχεται στη μονή που διαβιώνει, μάλιστα. Ωραία. Δηλαδή σου παίρνουν και την περιουσία. Μέχρι στιγμή. Σιγά. Δες λίγο σε παρακαλώ. Πάρε το πεζό. Πάντα λίγο χωσοβιώτησα. Είναι αρενικό. Οι τάξεις των μοναχών. Κάτσε γιατί έχει και ranks. Κάτσε εδώ πέρα είναι τέτοιο. Υπάρχει και εκεί ιεραρχία. Ναι, καλά, εννοεί. Παντού. Κάνε μικρή κοινωνία, είναι οκ. Okay. Ρασοφόρος μοναχός, η πρώτη βαθμίδα. Σταυροφόρος ή μικρόσχημος. Μεγαλόσχημος είναι η τρίτη και τελευταία βαθμίδα του μοναχισμού. Στην επέφθανε ένας μοναχός όταν κρυθεί άξιος της πνευματικής τελειότητας στην οποία συνεπάγεται το μεγάλο και αγγελικό σχήμα. Okay. Μάλιστα. Τα ενδύματα. Έχει ρε παιδί μου και ενδύματα να διαλέξει. Θα πάρει. Ενδιαφέρον μου φαίνεται. Πάτα λίγο να δούμε στη χωζοβιώτηση αν είναι για γυναίκες ή για άνδρες. Ή αν κάποιος που έχει πάει να μας πει ρε φίλε. Χαζοβιόλα. Όχι. Χαζοβιώτησα, πώς γράφει. Χωζοβιώτησα. Χωζοβιώτησα. Μονή της Παναγίας Χωζοβιώτησας. Ναι. Wikipedia. Είναι ορθόδοξο μοναστήρι. Ναι, στην Αμβουργό. Δεν λέγεται μη λέει ρε. Δεν λέει ρε, σου λέω. Κτισμένη σε γκρεμό, μήκος 40 μέτρα. Χωζοβιώτησε Monastery. Του 11ου αιώνα. GNC, phone number, website. Δεν έχει website. Όχι, δεν έχει. Ad λέει. Ad phone number, ad website. Okay. The Big Blue. Τι website έχει εκεί που είναι, ρε φίλε. Και πραγματικά η Ίνα δεν έχει φτάσει. 300 σκαλιά λέει χωρίζουν το σημερινό επισκέπτη την είσοδο του μοναστηρίου. Ναι, όποιος έχει πάει μεγάλη πίκρα πρέπει να φτάσει. Άλλα 900 χρόνια το χωρίζουν την ίδρυσή του. Ωραία, φίλε. Το χτίσμα, η ταινία. Έφτανα μερικά πλάνα του Λουκ Μπένσον, συγκεκριμένα πανοραμικό του μοναστηρίου. Λουκ Μπένσον. Τι Λουκ Μπένσον. Λουκ Μπένσον. Βλάχο, βλάκα. Απέρα το γαλάζιο, ρε φίλε. Απέρα το γαλάζιο. Φτάνει εκείνα τα νησιά εκεί πέρα και ακούσπα του γαλλικά, ρε φίλε. Γιατί ο Λουκ Μπένσον την είχε κάνει ταινία. Ο Λουκ Μπένσον. Λουκ Μπένσον. Βλάχο. Σιγά μην είναι ο άλλο ο Μπένσον που τον Άρη, πώ το λέγανε. Δεν θυμάμαι. Πάρε. Κουρσούπι εκείνο. Λοιπόν, μην χάσετε τι μέρε του Πάσχα. Δεν θα τις χάσουμε. Άντρες ή γυναίκες πάνε να μείνουν εκεί. Δεν λέει! Πού το βλέπουμε, πάτα κάπως αλλιώς πάντα το. Η μονή αποτελεί τα τελειά των μοναχών. Αντρικό είναι! Ναι! Γίναμε! Φεύγουμε! Σούπε, τρία χρόνια πρέπει να πάω. Ναι. Πολλά. Τρία χρόνια για αρχή, μετά σου λέει βγαίνει ένα χρόνο έξω να δεις τι γίνεται. Δεν θα πάω ένα χρόνο μετά, το πήρα απόφαση, θέλω να μείνω μέσα. Ναι. Των μοναχών! Ωραία.
Έχει, λέει, τράπεζα, μαγειρία, φούρνους, αποθήκες, ζύμα ψωμιών, πατητήρι, κελάρια για το κρασί. Φίλε, πω, πω, να βγάλεις και όλο σου... Και κρασάρες κιόλας. Όλη η θρησκευτική σου, όλο το ψυχολογικό νεύρο, να πας το ψωμί έτσι, να το έχεις έτσι με το χυμάρι και να το κάνεις. Αυτό. Ξανά. Και ό,τι έχεις να φύγει. Τα πιθάρια με το λάδι, ασβεστόλακι και πηγάδια, οι φούρνοι και τα μαγειρία δεν λειτουργούν, λέει, πια. Δεν λειτουργούν. Όχι. Ενώ η τράπεζα ανοίγει για τους πιστούς 21 Νοεμβρίου στα εισόδια της Θεοτόκου. Το 1977, τρία μικρά κελιά ενώθηκαν και οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν μερικά τα κοιμήλια της μονής, απολαμβάνοντας το απαραίτητο κέρασμα του κίτρου και του λουκουμιού. Ωραία. Ωραία. Με ψήνι. Με ψήνι. Θα το έχω σαν μια επιλογή. Μάλιστα. Έτσι και το είχα τώρα που μου είδες. Ενδιαφέρον project. Τώρα που είδες εδώ πέρα τι παίζει, θα την έχω τη χοζοβιώτησα σαν. Μετά πρέπει εγώ να κόψω την επαφή με τα εγκόσμια, έτσι. Δηλαδή να έχουμε. Δεν μπορεί να έχετε με επισκέπτε όποιο θέλει, ξέρω εγώ και τέτοια. Έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω. Νομίζω πως όχι, ρε φίλε. Νομίζω πως όχι, δεν μπορεί όποιο θέλει. Κόβει την επαφή και όλα. Έτσι πρέπει να γίνει δουλειά. Μια χαρά. Μια χαρά. Ψήθηκα. Το κρατάμε λοιπόν. Βεβαίως. Όσοι θέλετε κι εσείς να συμμετέχετε. Δηλώστε συμμετοχή. Σε αυτό το πιθανό να project. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Που θα εκπονήσουμε το Μοσχοβίτη κάποια στιγμή, αν συνεχιστεί κάποια. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Να μιλήσουμε εκεί πέρα με τον εφημέριο και τον ηγούμενο. Να πάρουμε και το εφημέριο. Να του πούμε την ιστορία μας. Πιστεύω ότι άμα του πούμε την ιστορία μας, θα μας πει παιδιά. Να μιλήσουμε με το πρωτοσύγγελο. Ναι. Παιδιά, ελάτε, μην το σκέφτεστε. Ακόμα εκεί είστε. Ακόμα εκεί είστε. Σας περιμένουμε. Λοιπόν. Ωραία πράγματα. Αυτά και με αυτά, Νίκο Παπαδόπουλε. Έτσι. Ξεκινάει η εκπομπή. Μπαλαντέρ και Γιάννης λέει, αξιωματική λέει και θα πάμε, λέει, δοκιμή. Εντάξει, φίλοι, και εσύ άλλο αξιωματική εκεί, άλλο δόκιμο εκεί. Τι να κάνουμε. Είπαμε, αφήτη τα εγκόσμια, πα σε άλλη κατάσταση. Γι' αυτό κάνετε προλαβαίνει τώρα, πες το. Ό,τι προλαβαίνει τώρα είναι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, τώρα πέρα από την πλάκα. Ήταν μια εκπομπή πραγματικά μνημείο πολιτικής κληρονομιάς. Πρέπει να μας πάρετε. Ποια είναι η ανώτερη αρχή... κόλλησα τώρα. Τι, αρχιεπισκοπή, τι. Την αρχιεπισκοπή. Ναι. Δύο ώρες, μια μισή, για το πρώτο μισάωρο δεν λέγαμε αυτά, διαφήμιση κάναμε. Όντως, αυτό είναι αλήθεια. Μια μισή ώρα διαφήμιση. Αυτό είναι αλήθεια. Βρείτε μου άλλο αθλητικό ραδιόφωνο που αυτές τις ώρες που βγαίνουν οι στραβοστόμιδες, ο Κώστας από την Νεάπολη. Έτσι, έτσι. Και ο... Που δεν έχει τίποτα Κώστα από την Νεάπολη, έτσι, εγώ δεν είμαι αυτό. Και ο Black Power από την. Ούτε για τον Black από Power. Από τη Νέα Ζύχνη Σερών, καλησπέρα, αου και τα λοιπά. Βρείτε μου εσείς άλλη ραδιοφωνική που πρωτοπορεί. Ξεκινάει κλείνοντας, κλείνει αρχίζοντας και μια μισή ώρα. Γιατί είναι μια επιλογή του να πας, ρε παιδί μου, να μονάσεις. Προμόσιον κάνουμε στην εκκλησία. Ναι. Στη φάση με το Άγιο Φως δεν κάναμε και πολύ, είναι η αλήθεια. Καταγράψαμε όμως και τις δύο πλευρές, φίλε. Αυτό είναι, έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να γίνει. Όπως είπε η λέξη σκουγιά σήμερα. Πρέπει να καταγράφει και οι δύο πλευρές. Καταγράφηκαν. Δεν το πήγαμε μονοπλευρά. Ακριβώς. Να κάνουμε προπαγάνδα. Ακριβώς. Είπαμε τη μία θέση, δεν είπαμε την άλλη θέση. Τον ακροατή σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, ότι όμως ισχύει αυτό και αυτό. Και ο ακροατής φιλτράρει και καταλαβαίνει τι πρέπει να ακολουθήσει. Έτσι δεν είναι, έτσι δεν είναι το σωστό. Δεν πρέπει να κλείσουμε και με κάτι ανάλογο τώρα. Τι, με κανένα. Το να κάψει το ύμνο. Τι, βάλε Πέτρο Γαϊτάνο. Όχι, ρε, όχι, όχι. Δεν είμαι ακόμα σε θέση, δεν έχω πάει να δοκιμαστώ. Άσε να δοκιμαστώ τρία χρόνια και μετά θα δω. Βάλε, εγώ μιλώ με προσευχές από άγγελμα ψυχής. Όχι, όχι, όχι. Ωραία, λοιπόν. Άγγελμα ψυχής, φίλε, δεν ήταν εκκλησιαστικό. Ήταν. Και πήγαινε σε διαβολικές καταστάσεις. Μπόλικη δόση. Καλά, μεθοφανία, φίλε, λογικό. Πήγαινε. Ούτε ο Πάτερ Ιωάννης άντεξε. Δεν γινότανε. Ναι. Λοιπόν. Αυτά για σήμερα δηλαδή. Αυτά για σήμερα. Ωραία. Αυτό ήταν ο Μπαλαντέρ σήμερα. Έτσι. Αφιερωμένος πραγματικά στο δρόμο του Χριστού. Έτσι. Παναγιά Χοζοβιώτησα. Κράτα το. Πέρυσι μεγάλη Δευτέρα. Σκέψου λίγο να ανοίγεις το παράθυρό σου. 5 ώρα το πρωί με το που βγαίνει ο ήλιος. Το βαθύ γαλάζιο. Ωραία. Και να βλέπεις το Λουκ Μπένσον. Με το απέραντο γαλάζιο. Λουκ Μπένσον. Ωραία. Αυτό σκέψου. Και όλα τα άλλα. Ο Λουκ Μπένσον. Μπορείς να τα δεχτείς. Τον ήλιο να χαϊδεύει. Ναι, ναι. Σιγά σιγά. Και να πηγαίνεις, φίλε, να βάζεις εγώ. Τα να νερά του Αιγαίου. Την ντοματούλα σου αν έγινε. Αν και πηγαίνουμε στο βράχο, τι να γίνει, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Θα έχουν κάτι να παίξουν μπάλα. Δεν νομίζω. Κάτι, κάτι. Και τι θα τρώνε. Αυτό με το ζυμωτήρι καλό ήταν, με έπεισε πολύ. Μου άρεσε πολύ που το δίνει μπουνιά στο. Το πράγμα είναι μια εκτόνωση. Μια μορφή εκτόνωση, ναι. Λοιπόν. Αλλά βλέπεις δεν λειτουργεί πλέον. Ωραία, λοιπόν. Όταν λέει τράπεζα, τι εννοεί, ρε φίλε. Τράπεζα. Να βλέπεις, έχω πολλά κενά. Ναι. Για να πάω πρέπει να κάνω πολύ δουλειά. Θα κάνω αυτά. Εγώ έχω μάθει σε πληροφορία το εβραϊκό αλφάβητο. Ας το διάλογο, ρε. Εντάξει. Ας το διάλογο. Θέλω και μιλάω. Θέλω και μιλάω το σπίτι μου. Λοιπόν,
Λοιπόν... Αύριο, μη χάσετε την εκπομπή. Θα έχουμε καλεσμένο τον Πατριάρχη Ιεροσόλυμο. Τον Πατέρα Χρήστο, τον Πατέρα Χρήστο θα έχουμε να πάω και να μας τα πει. Θα το πούμε τους προβληματισμούς μας. Ωραία. Δεν θα ήταν πολύ διαφορετικό. Και να μας καθοδηγήσει, ρε φίλε. Λάκα, δεν θα ήταν πολύ διαφορετικό. Θα ήταν. Δεν θα ήταν μια ωραία ιδέα. Αν τώρα... μην μιλήσουμε για ΠΑΟΚ όμως. Όχι για ΠΑΟΚ, θα μιλήσουμε για αυτό. Για το κομμάτι αυτό. Έχουμε μπει στην 40η. Έτσι, πλησιάζει η μεγάλη εβδομάδα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε εκφράσει εμείς μια σκέψη χθες στην εκπομπή. Αν μας ακούγατε που δεν θα μας άκουγε λογικά. Για αυτό το πράγμα να πάμε πού να πάμε στην Παναγιά τη Χαζοβιώτησα. Χαζοβιώτησα. Μοιήστε μας λίγο στο κόνσεπτ αυτό. Ναι. Να είμαστε λίγο πιο προετοιμασμένοι. Αυτό. Αυτά. Ναι, τα σκέτα. Ζούγκλα με Γιώργο Ζαγόρα. Ζούγκλα, αυτά του διαβόλου τα πράγματα. Εμείς εδώ αύριο στις 10. Έτσι. Έτσι όπως καταλαβαίνετε η εβδομάδα είναι δύσκολη. Οπότε θα το υποστείτε και εσείς μαζί μας. Έτσι. Λοιπόν, καλό βράδυ και καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε.